Μιχάλης Ντάκος από το σύνδεσμο της Ξάνθης. Κάνει ντεμπούτο στην Super League. Για πρώτη φορά σφυρίζει σε αγώνα του κορυφαίου πρωταθλήματος, προερχόμενος από την δεύτερη εθνική, ο Ντάκος. Στο πιο πρόσφατο αγώνα έχει σφυρίξει Ιωνικός Ηλυσιακός 1-0. Εδώ ο Ντάκος στο κέντρο με δύο πολύ πιο έμπειρους βοηθούς σε επίπεδο Super League, τον Νίτσκο αριστερά από τις Σέρες και τον Κοτσιαντή από το σύνδεσμο η Μαθίας. Η ενδεκάδα του Άρη που δεν έχει σήμερα τον τιμωρημένο Ρονάλντο. Τιμωρημένος είναι και ο Νάτσο Γκαρσία και λείπουν με σοβαρούς τερματισμούς ο Παπάζογλου και ο Καράμπελας. Από την άλλη πλευρά ο Ατρόμητος δεν έχει τον τιμωρημένο Λουτσιάνο που έχει πετύχει 7 γκολ φέτος στο πρωτάθλημα και είναι ότι πιο επικίνδυνο έχει παρουσιάσει επιθετικά η αθηναϊκή ομάδα. Λείπουν ακόμη Νικολόπουλος, Μαρίνος και Ρόβας από την πλευρά των φιλοξενημένων. Οι δύο αρχηγοί είναι Βεγλέρας και Κορακάκης. Ο Άρης είχε νικήσει 2-1 στο παιχνίδι του πρώτου γύρου στην Αθήνα. Ένας αγώνας με τρεις αποβολές, επεισοδιακός. Ολοκληρώνονται τα διαδικαστικά και σε λίγο το παιχνίδι θα ξεκινήσει. Ο Μωρόζο που είναι στην ενδεκάδα είχε μια σύντομη συζήτηση με τον κεντρικό αμυντικό του Ατρομήτου, τον συμπατριώτη του, τον Μαρτσέλο Ολιβέιρα. Ο Ντούσαν Μπάγκεβιτς στον πάγκο του Άρη και στην άλλη πλευρά είναι ο Γκιγέρμο Όγιος, προπονητής του Άρη πέρσι για 16 αγώνες πρωταθλήματος, για 16 αγωνιστικές. Ο Όγιος που χειροκροτήθηκε από τους φιλάθλους του Άρη κατά την εμφάνισή του στον αγωνιστικό χώρο. Ο Ατρόμητος είναι στην σέντρα και το παιχνίδι θα ξεκινήσει. Εδώ ο Μιχαηλίδης που δεν έχει λείψει λεπτό φέτος το πρωτάθλημα από τα δοκάρια του Ατρομήτου. 1890 αγωνιστικά λεπτά. Κλήθηκε και στην εθνική ομάδα από τον Νότο Ρεχάγκελ και ο αγώνας αρχίζει. Ο Μερίνο άλλαξε την μπάλα με τον Κορακάκη και ο Περουβιανός έχει την μπάλα. Έδωσε στον Λε, ο Φράνκο Λε, ο Βραζιλιάνος που ξεκινάει στην αρχή ενδεκάδα. Ενώ τώρα από τον Ολιβέιρα η μπάλα θα πάει στον Μιχαηλίδη. Καταρχάς με τη διάταξη από το πρώτο λεπτό φαίνεται ότι δεν είναι 4-3-3, είναι με ρόμβο 4-4-2. Και μάλιστα ο Κάλβο και ο Συστόμ παίζουν αριστερά και δεξιά, ο Νεπελεγέρας πίσω και μπροστά από αυτούς ο Ήλς, το ρόμβο και δύο κορυφή είναι ο Αμορόζο και ο Κόκκε. Και από την άλλη πλευρά βλέπουμε τον Τσίγκα μπροστά με τον Σύριο. Ακριβώς, γιατί μέσα στο γήπεδο φαίνεται πως παίζει μια ομάδα, όχι τι λένε τα χαρτιά. Και με το ξεκίνημα έτσι, από τα πρώτα δευτερόλεπτα. Βλέπουμε τον Αμορόζο στο κέντρο της επίθεσης. Μαζί με τον Κόκκε βεβαίως, αυτή θα έχουν τον πρώτο λόγο εκεί. Και παίζει από δεξιά ο Κάλβο, όπως είπε ο Γιάννης Μιχαλίτσος στο πρώτο του σχόλιο για το παιχνίδι που συμπληρώνει ένα λεπτό με τον Νέτο να δίνει στον Γιάχιτς. Ο Γιάχιτς ένας πολυσύνθετος παίκτης. Είναι ένα εργαλείο χρήσιμο για κάθε προπονητή, γιατί μπορεί να του λύνει τα χέρια κάνοντας εσωτερικές αλλαγές. Σε περιπτώσεις που κάποιοι παίκτες να παίζουν σε διαφορετικές θέσεις. Εδώ η παλιά για τον Αμορόζο. Αφήνει αυτός για τον Κάλβο. Άνοιξε την μπάλα ο Κάλβο. Κάτι που εκμεταλλεύεται ο Μιχαηλίδης. Και ο Άρης κάνει την πρώτη ευκαιρία με τη συμπλήρωση 80 δευτερολέπτων. Είναι μια καταπληκτική ευκαιρία που θα έλυνε το άγχος στον παιχτό του Άρη. Σκοράω το πρώτο λεπτό. Κάτι που είχε ζητήσει ο Μπάγεβιτς, ένα γρήγορο γκολ στην ομιλία του προς τους παίκτες. Από την παλιά που έκανε ο Συστόν, ήταν η παλιά για τον Αμορόζο που είδε τον Κάλβο σε καλύτερη θέση. Κοιτάξτε εδώ, αφήνει ο Αμορόζο η μπάλα στον Κάλβο που δεν κάνει καλό κοντρόλ και όταν προλαβαίνει την μπάλα είναι πια αργά. Έχει βγει και έχει κλείσει το οπτικό πεδίο πολύ σωστά ο Χρυσόστομος Μιχαηλίδης, ο τερματοφύλακας των φιλοξενουμένων. Ο Κρυπιντήρης εκεί με τον Αμορόζο. Ο Κρυπιντήρης ελέγχει την μπάλα, κερδίζει και φάουλ από τον αντίπαλο. Εδώ οι πρωταγωνιστές της τελευταίας φάσης που βλέπετε στο replay πώς έγινε αυτό το φάουλ από τον Βραζιλιάνο. Τον Αμορόζο, ο οποίος ξεκίνησε γρήγορα
βασικός σε προηγούμενα παιχνίδια, αλλά ακόμη δεν έχει δείξει ότι είναι απόλυτα έτοιμος. Σίγουρα δεν ήταν 100% έτοιμος από φυσική κατάσταση, γι' αυτό θεωρώ και ότι την Τετάρτη δεν έπαιξε για το κύπελο, γιατί δύσκολα να μπορούσε να ανταπεξέλθει σε παιχνίδια συνεχόμενα μέσα σε τρεις μέρες. Παίκτες στο ατρομή του θα βγάλουν την μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου, γιατί είναι πεσμένος στο έδαφος ο Αουρέλιο από τη μονομαχία που είχε πριν με αντίπαλο τον Κορακάκη. Εδώ είναι ο παίκτης Βάρ, κοιτάξτε, ο Μερίνο είναι αυτός που έβαλε το πόδι, μετά η μπάλα πήγε στον Κορακάκη. Εδώ είναι ο Γκυγέρμο Όγιος, ο 45χρονος τεχνικός στο ατρομή του, δούλεψε πέρσι τον Άρη και έχει ένα πολύ γνώριμο περιβάλλον εδώ. Θα δοθούν οι πρώτες βοήθειες στον Αουρέλιο και είναι μια ευκαιρία να πάμε στους δύο συναδέλφους που βρίσκονται πολύ κοντά στους πάγκους των ομάδων. Ξεκινάμε από τον Τάσο Μπακλατζή. Τάσο, καλησπέρα. Καλησπέρα από τον αγωνιστικό χώρο. Η πρώτη χαμένη ευκαιρία στα πρώτα δευτερόλεπτα του αγώνα δεν ως αποτέλεσμα την αντίδραση του Μπάγκεβιτς, γύρισε στον πάγκο με ανοιχτά τα χέρια. Δεν του άρεσε και πολύ. Ίσως θα περίμενε αυτή η πρώτη ευκαιρία να το τραπεί σε γκολ από τον Κάλβο και τον Αμορόζο που περίμενε δίπλα. Κατά τα άλλα, ο Μπάγκεβιτς σήμερα έχει αυτές δύο απουσίες που προαναφέραμε, δηλαδή του Ρονάλντο Γκιάρο στο κέντρο της άμυνας που απουσιάζει, αλλά και ο Νάτσο Γκαρσία που εκτεί αγωνιστική ποινή, και οι δύο ποδοσφαιριστές εκτείουν αγωνιστικές. Και προσπάθησε να καλύψει αυτά τα δύο κενά με τον καλύτερο τρόπο, δηλαδή με την οπισθοχώρηση του Γιάχιτς που παίζει αμυντικό χαφ στη θέση του στόπερ δίπλα στον Παπαδόπουλο, αλλά και την είσοδο του Συστών στο παιχνίδι που κυρίως χρησιμοποιείται ως αλλαγή. Και είναι στα αξιοσημείωτα και η επιστροφή του Τόνι Κάλβο στην αρχική εντεκάδα. Γιατί είχε ένα πρόβλημα που τον κράτησε για περισσότερο από τρεις εβδομάδες έξω λόγω προβλήματος που αντιμετώπισε στο μετατάρσι ο νεαρός Ισπανός. Ο Παναγιώτης Βουγιούς θα μας δώσει, θα μας μεταφέρει την εικόνα από τον πάγκο του Ατρομήτου, ενώ το παιχνίδι ξανάρχισε και ο Άρης παίζει κανονικά με 11 γύρισε και ο Ρέλιο στο παιχνίδι. Είναι Παναγιώτη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Η πρώτη αντίδραση λοιπόν του Γκυγέρμου Όγιος ήταν να εψυχώσει τους ποδοσφαιριστές του, άλλωστε ένας προπονητής που μιλάει πάρα πολύ στην ψυχολογία των ποδοσφαιριστών. Να δούμε αυτή τη φάση. Εδώ είναι η παίκτος του Ατρομήτου, αλλά αντιδρά σωστά η άμυνα του Άρη και βγάζει την μπάλα ο Αουρέλιο. Εδώ κράτησε παραπάνω ο Μερίνο. Ο Σκοπελίτης θα διώξει, γίνοντας πάνω στην μπάλα ο Γιάχιτς. Από τον Μιχαηλίδη στον Κρυπιντήρ παίζει δεξιά η βαθιά παλιά, εκεί που θα ελέγξει ο Νέτο. Πιέζεται από τον Σύριο, διώχνει, μάλλον βρίσκει τον Ίβιτς με μακρινή παλιά ο Νέτο. Ο Νεμπεγλέρας για τον Αμορόζο που παίζει πολύ κοντά στη γραμμή του πλαγίου. Ανεβαίνει ο Αουρέλιο, κρατάει ο Αμορόζο, περνάει για τον Κόκε. Η συνεργασία Αμορόζο-Κόκε είναι ένα ζήτημα. Είναι δύο πολύ καλοί παίκτες. Νομίζω ότι άμα συνεχίσουν να παίζουν μεταξύ τους θα βρεθούν περισσότερο, γιατί δεν γνωρίζονται πολύ καιρό. Είναι και δύο πολύ καλοί παίκτες. Βέβαια τα προηγούμενα παιχνίδια ο Αμορόζο δεν έπαιζε στη θέση αυτή που παίζει τώρα κορυφή μαζί με τον Κόκε. Από εκεί πέρα οι τέσσερις που παίζουν στο ρόμβο είναι συγκεντρωμένοι, βλέπουμε, στον άξονα, δεν είναι στις άκρες, γιατί είναι επικίνδυνο να παίξει με δύο φόρου και ένα επιθετικό χαφ και να είσαι από τις άκρες. Και τις επιθέσεις προσπαθεί να τις κάνει με τα πλάγια μπακ, τον Νέτο και τον Αουρέλιο, που ούτως ή άλλως είναι αρκετά επιθετική μπακ. Ο Ατρόμητος με τον Μέρινο και τον Κορακάκη, τον αρχηγό του. Εκεί που φτάνει μπάλα είναι ο Κάλβο. Να περάσει, θα κερδίσει ένα πλάγιο ο Ισπανός, που στο δεύτερο λεπτό του αγώνα έχασε την πρώτη ευκαιρία για λογαριασμό του Άρη. Ο Άρης που έχει τώρα την μπάλα με τον Σάνι Γιάχιτς και ο Διώγος Συστών για τον Βλάνταν Ίβιτς, που θα γυρίσει πάλι την μπάλα πίσω για δεύτερη φορά, πιεζόμενος από τον Σκοπελίτη, που είναι ένας πολύ έμπειρος μέσος. Το Πελίδης που έπαιξε στην Αγγλία, έπαιξε στην Κύπρο, τον Ιανουάριο γύρισε στην Ελλάδα. Ο άλλο το αρχηγός του Εγάλεο. Εδώ είναι ο Μερίνο, ο οποίος κερδίζει φάουλ από τον Συστόν.
Ετοιμάζει να εκτελέσει ο Γιώργος Κορακάκης. Έγινε κεφαλιά από τον Γιάχιτς. Ο Σκοπελίτης. Ο Μερίνο που πέρασε μια μεγάλη περιπέτεια, αλλά είναι καλά, είναι ένας σπουδαίος ποδοσφαιριστής. Έξω έχει η παλιά που έκανε για τον Τσίγκα. ΑΕΚ Παναθηναϊκός στο 7ο λεπτό, είναι στο 0-0. Ξεκίνησε και το ντέρμπι στο ΆΚΑ. Εδώ ο Θανάσης Τσίγκας έβαλε 2 γκολ σε 3 αγώνες με τη φανέλα του Ατρομήτου. Αναγκαστικά έγινε γυρολόγος, αν και ανήκει στον Παναθηναϊκό εδώ και αρκετά χρόνια. Το φάουλ που κέρδισε ο Νεπεκλέρας το έκανε ο Κορακάκης. Και ο Λέ ήταν αυτός που έκανε το φάουλ, ο Βραζιλιάνος. Μπήκε ο Σκοπελίτης, κέρδισε από τον Κάλβο. Γελαδάρης από τον Γιάχιτς. Ο Νέτο, αλλά βγήκε ο Λέ για να κερδίσει. Δεν έκανε καλά το κοντρόλ, αλλά το σουτ θα γίνει από τον Κορακάκη. Πρώτη προσπάθεια προς την αντίπαλη εστία με αυτό το σουτ Κορακάκη. Νομίζω ένα ότι το καλόπιτος είναι αυτό που είπαμε, ότι μπήκε αρκετά επιθετικά, δεν είναι να κάτσει πίσω, και ότι και ο προπονητής ο κύριος Όγιος Ρίσκο δεν είναι ένα ποτέ προπονητής ο οποίος θα κάτσει στην άμυνα να πάρει αποτέλεσμα. Παίζει επιθετικά και ό,τι του βγει. Αρκετά επιθετικά θα έλεγα. Και αυτό είναι καλό για το θέαμα. Για το θέαμα. Για αυτούς που παρακολουθούν. Αν συνδυάσει και τα δύο θα είναι πάρα πολύ καλά. Σκοπιμότητα, ναι. Μάλλον χαλάει την εικόνα, αλλά δίνει βαθμούς. Επανέφερε ο Μιχαηλίδης για να γίνει η κεφαλιά από τον Τσίγκα. Ο Ίβιτς. Ο Νέτο. Πάλι ο Ίβιτς. Άρχισε ο Γελαδάρης και είναι ένα πλάγιο για τον Ατρόμητο. Οι οδηγίες από τον Μπάγκεβιτς. Εδώ ο Γελαδάρης με περισσότερες από 300 συμμετοχές στην πρώτη εθνική. Πολύ έμπειρος και αμυντικός. Και στηρίζει ο διαιτής ο Ντάκος, γιατί είναι πεσμένος ο Ίβιτς. Στο έδαφος εδώ είναι η φάση με τον Σκοπελίτη. Θα σηκωθεί ο Ίβιτς. Παίρνει κάτι. Πολύ σοβαρό. Άλλος πριν. Ναι, ο Ίβιτς σηκώθηκε. Ενώ βλέπετε και την εικόνα από τις εξέδρες του Μικελίδης. Εδώ ο Βλατανίβιτς που δίνει και τις οδηγίες. Ο Μπάγκεβιτς με την ευκαιρία, καθώς ο ρόλος του Ίβιτς είναι κλειδί. Είναι πίσω από τους φορ και πρέπει να βγαίνει σαν κρυφός φορ, και όταν η ομάδα κάνει άμυνα να μείνεται, έχει πολλά πράγματα να κάνει. Σε κάποια παιχνίδια το έχει κάνει και έκανε και τη διαφορά και κέρδισε ο Άρης παιχνίδι. Πετυχαίνοντας και γκολ σε κάποιες περιπτώσεις. Ο Γελαδάρης κερδίζει από τον Ίβιτς. Γελαδάρης γεμίζει για τον Τσίγκα. Μπήκε στη φάση ο Συστών. Έγινε το λάθος, πήρε ο Μερίνο. Η προβολή από τον Παπαδόπουλο που σε συνεργασία με τον Συστών απομάκρυναν την μπάλα και είναι ο Κόκε τώρα που φεύγει για την επίθεση. Τον προλαβαίνει ο Μαρτσέλο Ολιβέιρα, ο Βραζιλιάνος. Και έχουμε ένα πλάγιο για τους γηπεδούχους με τον Νέτο. Ο Ίβιτς δεν συγκούρεψε καθόλου την πάσα και το πλάγιο τώρα γίνεται υπέρ του Ατρομήτου. Εδώ ο Μιχαηλίδης που είδε πριν από λίγο τον Ολιβέιρα να σταματά τον Κόκε. Παλιά από τον Παπαδόπουλο, ο Ίβιτς, πάλι ο Παπαδόπουλος, βγαίνει για να κερδίσει ο Σκοπελίτης, αλλά ο Παπαδόπουλος και πάλι δεν θα κάνει την σωστή πάσα. Ο Κρυπιντήρης κέρδισε, πλάγιο υπέρ του Άρη. Εδώ είναι ο Μερίνο,
την σωστή ανάπτυξη. Για την ώρα οι δύο ομάδες δεν παίρνουν και τον καλύτερο βαθμό. Ακριβώς. Και νομίζω ότι είναι και κουρασμένος, γιατί παίξαν και κύπελο. Και είναι και δίκαιο, γιατί θα ήταν άσχημο μια ομάδα κουρασμένη να παίζει μια ομάδα που παίζει δύο παιχνίδια τη βδομάδα και άλλη ένα. Το είδαμε και με την Μπαρσελόνα. Τι κούραση είχαν στο παιχνίδι του, γιατί παίξαν την διάμεσα. Η Μπαρσελόνα δέχτηκε χθες 4 γκολ. Δεν ήταν καθόλου καλά από θέμα δυνάμεων πρώτα απ' όλα και από φρεσκάδα. Καμία ομάδα δεν πρέπει να επιβάλλει το ρυθμό του και βλέπουμε ένα παιχνίδι κέντρο. Ο Νέτο έχει την μπάλα. Είναι κοντά του ο Κάλβο, πρόλαβε ο Λε και δίνει φάουλ ο διαιτητής. Στην ενέργεια του Νέτο με αντίπαλο τον συμπατριώτη του τον Λε. Κι άλλος ως Λεάνδρο Φράνκο, εδώ είναι ο Μιχαλίδης. Που δίνει οδηγίες. Το φάουλ είναι... εκτελείται από πλάγια και έχει πάει εκεί ο Αουρέλιο, είναι και ο Κάλβο. Οι δυο τους κοντά στην μπάλα, δύο και στο τείχος. Ο Γελαδάρης και τον Σύριο. Αυτή είναι η εικόνα. Πριν από την εκτέλεση του φάουλ, 14ο λεπτό στο Κλειάνθης Βικελίδης. Άρης Ατρόμητος είναι στο 0-0. Εκτέλεσε ο Κάλβο, έχουν τραβηχτεί όλοι οι παίκτες κεφαλιά, αλλά υπάρχει offside. Τραβήχτηκε η άμυνα του Ατρομήρου και έμεινε, αν δεν κάνω λάθος, 5 παίκτες του Άρη απέναντι στον τερματοφύλακα. Είναι μια δουλεμένη φάση με κάποιο σύστημα, τραβήχτηκαν όλοι μαζί. Κεφαλιά έγινε από τον Αμορόζο. Δεν μπόρεσε εκεί ο Τσίγκας στην παλιά του Κρυπιντήρη, μπάλα φτάνει στο Καλκιά. Με Μπεγλέρας, κοιτάξτε πόσο ψηλά πιέζουν οι παίκτες του Ατρομήτου. Κυνηγάει ο Κορακάκης την μπάλα. Τώρα αλλαγή παιχνιδιού για το Νέτο και ακούμε, ζήτησε το λόγο ο Παναγιώτης Βουγγιούς. Ναι, Παναγιώτη. Αυτό ακριβώς που λες τώρα είναι και η οδηγία του Γκιγέρμο Όγιο στους ποδοσφαιριστές του να πιέζουν ψηλά οι επιθετικοί. Έχει επενδύσει πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι σήμερα και το γεγονός βεβαίως ότι θα ανεβαίνουν οι μέσοι να πιέζουν και αυτοί. Βέβαια, αυτό ελοχεύει κινδύνους όσον αφορά στην άμυνα του Άρη, του Ατρομήτου, εφόσον ανεβαίνει ψηλά. Αλλά οποιαδήποτε επιθετική προσπάθεια μέχρι στιγμής από πλευράς Ατρομήτου έχει προκύψει από την πίεση των επιθετικών παιχτών. Και εκείνος που αποφασίζει τελικά είναι ο προπονητής. Πώς παίρνει το βάρος των αποφάσεων, της ευθύνης. Οι παίκτες του Ατρομήτου με τον Γελαδάρη που πήρε την μπάλα από τον Λε. Ο Γελαδάρης έκανε ένα γέμισμα εκεί όπου όμως ήταν μόνο ο Παπαδόπουλος. Ο Τσίγκας με τον Μερίνο. Αμέσως έκανε την πάσα ο Σύριο για τον Τσίγκα. Το έχει φύγει πλάγια. Τον ακολούθησε ο Παπαδόπουλος. Η μπάλα πίσω στον Τρυπιντήριο. Μερίνο δεν μπόρεσε και ο Άρης με τον Ίβιτς. Νέτο. Ο Τρυπιντήρης κερδίζει. Απέφυγε και τον Ίβιτς. Ο Λε ψύχρεμα πήρε την μπάλα από τον Κορακάκη. Ο Γιάχιτς κέρδισε και ο Νέτο που δίνει για τον Εμπεγλέρα. Λάθος. Λάθος σε πάσα 5 μέτρων και η μπάλα έφτασε στο Κρυπιντήρι που και αυτός όμως το ίδιο κάνει. Ένα αβίαστο λάθος, δεν πιεζόταν, αλλά δεν μπόρεσε να συνεργαστεί με τον Μερίνο. Ο Συστόν για τον Αμορόζο. Θα βγαίνει πάλι άμυνα. Το Ατρομήτου κρατάει ο Βραζιλιάνος. Στο 15 ΑΕΚ Παναθηναϊκός πάντα στο 0-0. Έξω η παλιά του Αμορόζο για τον Μάρκο Αουρέλιο. Ο Αουρέλιο στο σούτ, δοκάρι και παλιά out. Τεράστια ευκαιρία για τον Άρη στο 17. Ο Συστόν έχασε την μεγάλη ευκαιρία να ανοίξει το σκορ. Καταρχάς έγινε μια πάρα πολύ καλή παλιά του Αμορόζο. Το Αμορόζο. Από εκεί πέρα ήταν πολύ καλό σούτ του Συστόν. Κεφάλια... Η παλιά από τον Αμορόζο. Βγαίνει πολύ έξυπνα ο Αουρέλιο. Ναι, ήταν πολύ καλή πάση. Πολύ καλό και το σουτ. Κάνει το σουτ στο δοκάρι. Νομίζω από εκεί πέρα ήταν εύκολη η κατάσταση να βρει τουλάχιστον εστία. Άλλη μια φορά αυτή η φάση στο 17 η πιο μεγάλη ευκαιρία. Ξαφνιάστηκε. Πιστεύω ότι ξαφνιάστηκε και δεν αντέδρασε σωστά. Από την κεφαλιά του Συστόν έφυγε η μπάλα. Out και ο Άρης με τον Ίβιτς. Και παρόλο που έγινε ένα μέτριο παιχνίδι στο κέντρο, ο Άρης κάνει δύο σημαντικές ευκαιρίες, τις οποίες δεν ευτύχησε να κάνει καμία τέρμα.
Και ήταν πριν από λίγο τον Αμορόζο ως πνευστή μιας επιθετικής προσπάθειας. Ήταν πάρα πολύ καλή παλιά, τον έβγαλε θα έλεγα τέτα τέτ. Από τον Κρεπιντήρη παλιά για τον Τσίκα. Κοντά του πάντα ο Παπαδόπουλος. Εδώ θα έχουμε δυνατές μονομαχίες. Out είναι. Η φάουλ. Φάουλ έδωσε ο βοηθός. Σήκωσε το Σιμεάκι. Ο Παπαδόπουλος αντιμετώπισε πολύ σωστά τον Τσίκα. Και κέρδισε και το φάουλ από τον αντίπαλό του. Ο Αμορόζο μπαίνει στη φάση να διεκδικήσει, κάνει φάουλ όμως τον αντίπαλό του, τον Μιχάλη Κρυπιντήρη. Εδώ ο διαιτής Ντάκος από την Ξάνθη. Ο Ατρόμητος έχει δύο νίκες στους 12 τελευταίους αγώνες πρωταθλήματος, αλλά προέρχεται και από την εκτός έδρας επιτυχία επί του Όφ στο Ηράκλειο 2-1. Ο Όφ κλείξε σήμερα 3-0 στην Βαρδιά. Αυτή είναι τα άλλα πρόσωπα αποτελέσματα αρκετές φορές φέτος. Είχαμε ακόμη και τη νίκη του Πανιωνίου στην δύσκολη έδρα της Ξάνθης. Το 2-1 με τα δύο γκολ του Κούρκου. Όλα αυτά και πολλά άλλα το βράδυ μετά τις 10, λίγο μετά τις 10 στην Αθλητική Κυριακή. Την παλιά από τον Ίβιτς για τον Κάλβο. Ο Κάλβο πάντα με την μπάλα θα πλασάρει και διώχνει ο Μιχαηλίδης. Για να τελειώσει εκεί η φάση, καθώς η μπάλα φτάνει στον Κρεπιντήρη. Άλλη μια μεγάλη ευκαιρία σε διάστημα 2 λεπτών για τον Άρη. Αυτή τη φορά την έχασε ο Κάλβο. Νομίζω ότι ο Άρης έχει χάσει τρεις ευκαιρίες τρομακτικές, θα έλεγα. Ήταν σχεδόν γκολ οι ευκαιρίες που έχασε. Στην τελευταία είχαμε και την σωστή αντίδραση του τερματοφύλακα Μιχαηλίδη. Από εκεί πέρα νομίζω και το ρίσκο που παίρνει ο κ. Σόγιος γενικά και τον τρόπο που παίζει, ότι αφήνει αυτά τα κενά και βλέπουμε ότι στην άμυνα υπάρχουν τρομερά προβλήματα που με μια παλιά βγαίνουν οι παίκτες του Άρη σε θέση για να βάλουν γκολ. Είδαμε το πλασέ του Κάλβο και την απόκρουση από τον Μιχαηλίδη. Ακόμη μια φορά εδώ ο Κάλβο αποφεύγει ωραία τον Γελαδάρη, αλλά πλασάρει στην κλειστή γωνία του Μιχαηλίδη. Εδώ ο Ισπανός. Πρωταγωνιστής και στην φάση του δεύτερου λεπτού Άρης έχει αυτές τις τρεις μεγάλες ευκαιρίες να ανοίξει το σκορ. Το μεγάλη η δεύτερη με το σουτ στο δοκάρι από τον Αουρέλιο και μετά τη σχεδόν εξεπαφής κεφαλιά. Και οι τρεις ήταν πάρα πολύ μεγάλες ευκαιρίες. Τον αλλά και η τελευταία ήταν. Δεν ήταν κάποια σουτ μακρινά οτιδήποτε, ήταν τέτα τέτ και ναι, οι τρεις. Ίσως η πρώτη λίγο που άνοιξε την μπάλα εκεί το εκμεταλλεύτηκε ο Μιχαηλίδης, αλλά πράγματι ο Άρης σε αυτό το τελευταίο τρίλεπτο είχε πολύ μεγάλες ευκαιρίες να κάνει το 1-0 με τον Συστόμ και τον Κάλβο. Ο Σύριο θέλει να συνεργαστεί με τον Τσίγκα, είναι δύσκολο, κερδίζουν οι Αμερικοί. Ο Άρης, ο Ίβιτς τελικά γυρίζει πίσω στον Χαλκιά. Πολύ ψηλά για να κερδίσει την κεφαλιά ο Ολιβέιρα. Ο Μερίνο μπαίνει πολύ όμορφα στη φάση, κρατάει την μπάλα και προλαβαίνει ο Συστόν. Κεφαλιά από τον Εμπεγκλέρα. Ο Αμορόζο αμέσως για τον Κάλβο. Θα διώξει ο Γελαδάρης. Κάλβο που πήρε την μπάλα από τον Γιάχιντς. Παπαδόπουλος. Συστόν. Παπαδόπουλος με τον Γιάχιντς. Κέντρο άμυνα σήμερα για τον Άρη. Έγινε κεφαλιά από τον Ολιβέιρα και είναι ένα πλάγι υπέρ των γηπεδούχων. Ενώ ο Μπάγκεβιτς να δίνει πάλι οδηγίες, ακούμε τον Τάσο Πακλατζή. Οδηγίες Νεπεγκλέρα και Συστόν μπροστά από τους δύο στόπερ. Αυτό έχει κάνει από την ώρα που ξεκίνησε το παιχνίδι, δηλαδή να δίνει οδηγίες αυτούς δύο παίκτες και αρκετές φορές. Και φυσικά στον τον Κάλβο που θέλει να παίζει πιο πολύ κοντά στη γραμμή. Πιο κοντά στη γραμμή. Γιατί ενίοτε συγκλίνει προς το κέντρο ο Ισπανός και αυτό δεν αρέσει καθόλου στον προπονητικό. Ο Κόγκε έχει πάλι κοντά του τον Ολιβέιρα, τον απέφυγε, συνεχίζει ο Ισπανός και διώχνει τελευταία στιγμή. Όχι ο Μιχαηλίδης,
αλλά είχε γυρίσει και βοήθησε ο Γελαδάρης αυτή τη φάση για τον Ατρόμητο που είχαμε τον Κόκκι να κάνει αυτή την πολύ όμορφη προσπάθεια. Ο Γεωργίου ήταν ο άλλος κεντρικός αμυντικός, ο Κόκκι απέφυγε τον Ολιβάρες. Εδώ ο Κόκκι με αντίπαλο τον Γεωργίου. Ο Ολιβέιρα θα διώξει και η μπάλα φτάνει στον Αουρέλιο. Πιέζει ο Αρίς αυτά τα τελευταία λεπτά. Ο Ολιβέιρα πριν είχε δυσκολίες με αντίπαλο τον Κόκκι. Εδώ ο Ολιβέιρα και πάλι με διπλή προσπάθεια διώχνει και ολοκληρώνει ο Σκοπελίτης. Έχουν γυρίσει παίκτες του Ατρομήτου και ο Άρης εξακολουθεί να πιέζει τώρα με τον Έκο. Νομίζω ότι έχει πολλές αδυναμίες αμυντικά ο Ατρόμητος, γιατί τόσες ευκαιρίες σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα και τόσο σημαντικές δείχνουν ότι υπάρχουν κάποιο πρόβλημα στην αμυντική λειτουργία της ομάδας του Ατρομήτου. Στο έδαφος είναι ο Μαρσέλο Ολιβέιρα. Εδώ ο Ολιβέιρα στην προσπάθειά του να διώξει κάνει και δεύτερη προσπάθεια με αντίπαλο εκεί τον Ίβιτς. Εκεί είχε ένα τράκτημα προφανώς και εδώ είναι η φάση του Κόκκι που αποφεύγει τον Ολιβέιρα. Παράλληλη σέντρα για να διώξει ο Γεωργίου ήταν και ο Μιχαηλίδης στην πορεία της μπάλας και ο Λέπειρος στην συνέχεια. Ο Ολιβέιρα θα βγει για λίγο. Εδώ τον βλέπετε, τον άλλο αμυντικό της Κορίνθιας και της Γκρέμιο. Ζωζέ Μαρσέλο Ολιβέιρα. Θα δούμε τώρα, σε λίγο θα είναι έτοιμος από ό,τι φαίνεται να συνεχίσει κανονικά. Ο Ίβιτς με τον Κάλβο και είναι πλάγιο. Ο Κάλβο θα αφήσει να εκτελέσει ο Νέτο. Σε λίγο 25 λεπτά αγώνα στο γήπεδο Κλεάνθης Βικελίδης, απευθείας μετάδοση της ΝΕΤ. Άρης Ατρόμητος 0-0. Εδώ οι τελικές προσπάθειες. Ο Άρης έχει ένα σαφές προβάδισμα. 5 τελικές προσπάθειες και οι αποκρούσεις του Μιχαηλίδη που έβγαλαν από την δύσκολη θέση. Ατρόμητος σε ευκαιρίες που είχε ο Άρης για να κάνει το 1-0. Ο Ιωτής θα στείλει την μπάλα πιο πίσω για να εκτελεστεί από το φάουλ. Ο Ντάκος από τη Ξάνθη. Κοντά του Νοτσίγκας. Και εδώ ο Μιχαηλίδης που ήδη έχει αισθανθεί και σε μεγάλο βαθμό την πίεση των γηπεδούχων, αλλά αντέδρασε ως τώρα πολύ σωστά. 25 λεπτό και στο ΆΚΑ. ΑΕΚ Παναθηναϊκός είναι στο 0-0 στο τέρμι της αγωνιστικής. Ο Μάρτσο Αμορέζο έχει την μπάλα με αντίπαλο τον Φιτιντή. Παπαδόπουλος. Μπάλα έφτασε στον Κάλβο. Εδώ όμως πάλι ο Ισπανός αδυνατεί να κατεβάσει την μπάλα. Στους εφηδιάσεις και λίγο περίμενε η πόδη στο offside. Αλλά δεν ξέρω αυτή η τακτική των αμυντικών του Ατρομήτου να βγαίνουν για να βγάλουν offside τους αντιπάλους. Θεωρώ ότι παίζει πολύ επιπόλαιο ο Ατρόμητος. Γενικά η τακτική του αμυντική είναι τρομερά άσχημη. Εδώ βλέπετε ότι ο Κάλβο φεύγει από κανονική θέση στο βάθος στον κάλυπτο αμυντικός. Γενικά δεν υπάρχει καλή αμυντική λειτουργία. Μπορεί να πρεσάρουν ψηλά, αλλά αφήνουν πολλά κενά πίσω. Και από σύμπτωση δεν έχουν δεχτεί ένα-δύο κόμμα. Παλιά του Μερίνο για τον Λε και βγαίνει ο Χαλκιάς. Εδώ η ευκαιρία για τον Ατρόμητο από τη συνεργασία των δύο Νοτιοαμερικανών. Του Μερίνο και του Λε. Ο Περβιανός έδωσε στον Βραζιλιάνο και βγήκε ο Χαλκιάς για να σώσει την αιστεία του. Έχει κερδίσει το μεταξύ φάουλ. Ο Ατρόμητος είναι στο έδαφος ο Κορακάκης. Θα δούμε αυτή την τελευταία φάση, την ευκαιρία του Ατρομήτου, την πρώτη στο παιχνίδι. Εδώ είναι το φάουλ που γίνεται στον Κορακάκη, το έκανε ο Ίβιτς και εδώ από την παλιά του Μερίνο βγαίνει πολύ έξυπνα και από κανονική θέση ο Λε πλασάρει και σώζει αποκρίνοντας με τα πόδια ο Χαλκιάς. Και άλλη μια φορά κοιτάξτε πόσο Μερίνο περνάει αυτή την έξω την παλιά για τον Λε για να διώξει στη συνέχεια ο Χαλκιάς. Στήριγμα από τον Ντάκο τον διαιτή είναι ο Νέτο. Ο Κάλβο, συγγνώμη, πεσμένος και το έδαφος το φαίνεται να έχει χτυπήσει. Ο Κάλβο και ακούμε τους δύο συναδέλφους, ο Παναγιώτης Βουγγιούς πρώτα ζήτησε τον λόγο πριν την ευκαιρία. Παναγιώτη, είχαμε τη φάση. Σαφώς και ξενίζει το
το σύστημα που προσπαθεί να επιβάλλει ο Όγιος στο παιχνίδι. Ωστόσο, είναι αποφασισμένο στη συγκεκριμένη αναμέτρηση να ρισκάρει ο Λατινοαμερικάνος προπονητής. Γι' αυτό και προκύπτουν τα συγκεκριμένα προβλήματα στον χώρο της άμυνας. Ο Ατρόμητος, όπως είπαμε και πιο πριν, πιέζει πάρα πολύ ψηλά. Πιστεύει στον γκολ ο προπονητής του Ατρομήτου. Και αν το πετύχει αυτό, έχει καλώς. Βεβαίως, φώναξε στην αμυντική του γραμμή να προσέξει λιγάκι περισσότερο, αλλά και στους μέσους να παγώσουν λιγάκι το ρυθμό, αφού πλέον μετά από 28 λεπτά αγώνα και μετά την πολύ καλή ευκαιρία που είχε ο Ατρόμητος, δεν κατάφεραν να πετύχουν κάποιο γκολ. Να είναι λίγο πιο συγκρατημένοι στις προσπάθειές τους, χωρίς βεβαίως να σταματήσουν την πίεση από αρκετά ψηλά. Ο Όγιος πιστεύει στους επιθετικούς της ομάδας του και τους παίκτες γενικότερα, παρότι ο Άρης έχει δεχθεί μόνο 6 γκολ στους φετινούς εντός έδρας αγώνες πρωταθλήματος. Είναι ο τρόπος παιχνιδιού του, είναι αυτός ο χαρακτηριστικός του Όγιος, έτσι έπρεπε και στον Άρη. Διαφορά ότι παίρνουν αρκετά ψηλά και καλά για να μικρώνουν τις αποστάσεις, να μην έχουν οι χαφ να διανύσουν μεγάλες αποστάσεις, αλλά πρέπει να υπάρχει πίεση στην μπάλα, που συνήθως δεν υπάρχει πίεση από τους μέσους, και το πρόβλημα περισσότερες φορές δεν είναι από τους αμυντικούς αλλά από τους μέσους. Να ακούσουμε και τον Τάσο Πακλατζή. Αρχικά ο Κάλβο με την αντίδρασή του και τον Ευρώπη με τον οποίο έπεσε στο έδαφος, φαίνεται ότι τραυματίστηκε και μάλιστα σοβαρά. Τελικά είναι καλά, δεν δείχνει να έχει κάτι και μάλλον θα συνεχίσει, θα μπει για να συνεχίσει το παιχνίδι. Ο Τσίγκας έχει την μπάλα και έδωσε για τον Λε. Την παλιά από τον Βραζιλιάνο, στην άλλη πλευρά εκεί που είναι ο Μερίνο. Τους έκοψε πολύ όμορφα για τον Κορακάκη. Ο Λε θα πάρει την μπάλα. Κίνηση από τον Βραζιλιάνο, επικίνδυνη σέντρα για να διώξει ο Αμορόζο που ήταν εκεί. Γύρισε ο Βραζιλιάνος. Ο Ατρόμητος με τον Μερίνο. Δεν μπορεί να περάσει από τον Αουρέλιο, είναι out. Νομίζω είναι ένα παιχνίδι ρωσική ρουλέτα, έτσι που είναι, χαρακτηρίζουν τα παιχνίδια που, του κύριου Όγιος, ο οποίος παίζει φουλ επίθεση και είναι ότι κάτσει. Μπορεί σε να καμιά περίπτωση πάντως δεν πλήττουμε. Αυτό όχι, ούτε σίγουρα εμείς, ούτε είναι ότι αρέσει στον πολύ κόσμο, γιατί είδαμε τρομερές ευκαιρίες, άσχετα δεν δημιουργήθηκαν γκολ. Το κόλπο του Μερίνο δεν βγήκε με την μπάλα. Αντέδρασε έξυπνα, ήταν σε απόσταση ο Αουρέλιο. Θα μπορούσε να βάλει και ο Ατρόμητος γκολ, αλλά να δεχτεί και 3-4 τέρματα με τις ευκαιρίες που είχε ο Άρης. Επέστρεψε ο Κάλβο στον αγωνιστικό χώρο και ο Άρης με τον Αμαρόζο που δίνει για τον Κόκε. Παλιά του Κόκε για τον Ίβιτς. Δεν το έκανε το σούτ όπως θα ήθελε. Και η μπάλα έφτασε στα χέρια του Μιχαηλίδη. Ο Νεμπεκλέρας με δύο αντιπάλους. Ο Γελαδάρης. Ο Κορακάκης έπεσε πάνω του και κέρδισε συστόν για να φύγει μόνος ο Κόκε. 1-0 από τον Ισπανό που δεν χάνει αυτές τις ευκαιρίες. Από την παλιά του συστόν ο Σέρχιο Κόκε κάνει το 1-0 και πανηγυρίζει. Πανηγυρισμοί από τους παίκτες του Άρη με επίκεντρο, με κεντρικό πρόσωπο τον Κόκε, και από την άλλη έμοιαζε λίγο με θέμα χρόνου, Γιάννη. Ακριβώς, ήταν goal. Θέμα χρόνου πότε θα μπει γκολ, γιατί με τον τρόπο που έπαιζε ο Ατρόμητος προκαλούσε να δεχτεί γκολ. Και έτυχε στον παίκτη ο οποίος σπάνια τα χάνει, γιατί τα προηγούμενα ήρθαν σε άλλους παίκτες. Εδώ ο Κόκε φεύγει από το κέντρο της άμυνας και πλασάρει κοιτάζοντας αλλού μάλιστα. Μια κίνηση από τον Κόκε που όταν τελειώνει τις φάσεις δεν φαίνεται να έχει πρόβλημα, έχει βάλει και πολύ πιο δύσκολα γκολ. Δείτε εδώ πως πλασάρει για να γίνει το 1-0 γκολ για τον Άρη στο 20, στο 30 λεπτό του αγώνα, 31ο. Ύστερα από δύο πολύ μεγάλες ευκαιρίες σε διάστημα 3 λεπτών, στο 31 ο Κόκε έκανε το 1-0. Ο Μερίνο έδωσε για τον Σκοπελίτη. Ο Μερίνο κερδίζει και δίνει για τον Τσίγκα. Αυτός πλασάρει και είναι ο Χαλκιάς που πέφτει για να μπλοκάρει την μπάλα. Ο Ατρόμητος εδώ από την εργασία Μερίνο και Τσίγκα έγινε απειλητικός. Ο Χαλκιάς κράτησε το 0 για την αιστεία του. Δεν ήταν πολύ δυνατό το σουτ από τον Τσίγκα. Και ο Κάλβο που έχει την μπάλα εκεί με αντίπαλο τον Γελαδάρη. Πλάγιο υπέρ του Ατρομήτου δείχνει ο βοηθός. Κοιτάξτε εδώ η πάσα από τον Μερίνο. Κάθετη πάσα.
Κάνει το σουτ, όχι τόσο ισχυρό. Ο Τσίγκας. Ήταν πολύ καλή επιθετική προσπάθεια. Νομίζω ότι ο Μερίνο έχει αυτή την σίγουρα ικανότητα. Πάρα πολύ καλό παιχνίδι που να το βλέπεις. Συνεχώς γίνονται ευκαιρίες, εκατέρωθεν. Αλλά σημασία έχει ποια ομάδα παίρνει τα αποτελέσματα και τους βαθμούς. Από ό,τι φαίνεται, έχει δύο αμυντικά χαφ, το Κορακάκι με το Σκοπελίτη, και οι τρεις επιθετικού χαφ πίσω από το Τζίγκα. Από τη μια πλευρά είναι ο Μερίνο, από το κέντρο συνήθως είναι ο Τσίρι και από την άλλη πλευρά είναι ο Λε, οι οποίοι ανασταλτικά θεωρώ ότι δεν κάνουν καλή δουλειά. Γι' αυτό φαίνονται όλα αυτά τα προβλήματα, τα αμυντικά που υπάρχουν στην γραμμή, γιατί οι αμυντικοί βγαίνουν αρκετά ψηλά. Μα και τον κόλλο σε μια τέτοια φάση βγήκε ο Σιστό, κέρδισε την μπάλα την ώρα που την είχαν οι παίκτες του Ατρομήτου. Ακριβώς. Και στην ενώ μια πολύ καλή επιθετική παίκτες όπως ο Μερίνο, η σημασία έχει στο ποδόσφαιρο τι κάνεις και όταν αμήνες. Ο Άρης με τον Νέτο πέρασε την μπάσα για τον Ίβιτς. Σέντρα από τον Ίβιτς, ο Κόκκιο το σουτ. Πολύ θεαματικό, άστοχο. Και ο Μιχαλίδης του μάλλον έχει κάποια προβλήματα εκεί με τη λειτουργία της άμυνας. Βρίσκεται και εκτεθειμένος ο ίδιος. Από τα πιο ευχάριστα παιχνίδια να τα βλέπει κάποιος, γιατί κάθε λεπτό υπάρχει ευκαιρία και από τις δύο πλευρές. Το Μερίνο με τον Σκοπελίτη. Η βαθιά παλιά για τον Τσίγκα. Τελικές προσπάθειες, ο Άρης ήδη έφτασε τις 8. Και ο Ατρόμητος έχει 3 στον αγώνα, ύστερα από 34 λεπτά. Ολιβέιρα. Στην παλιά που κάνει για τον Σύριο. Ο Μερίνο βγάζει σέντρα, διώχνει ο Ίδιος. Ο Κρυπιντήρης για τον Μερίνο. Κορακάκης. Μερίνο με τον Σκοπελίτη. Λε. Πήγε πάνω στην μπάλα και κέρδισε ο Νέτο. Θα κερδίσει τώρα και φάουλ από τον Κορακάκη. Εδώ ο αρχηγός του Ατρομήτου. Του δέχεται κάποιες συστάσεις από τον VAT. Το φάουλ είναι για τον Άρη και πάμε πάλι στους δύο συναδελφούς για τις αντιδράσεις μετά τον γκολ. Πρώτα στον Παναγιώτη Βουγιού. Παναγιώτη. Δεν άλλαξε κάτι στον τρόπο παιχνιδιού του Ατρομήτου. Στις οδηγίες του Όγιος προσπάθησε περισσότερο να ενσηκώσει ποδοσφαιριστές του και να εφαρμόσουν καλύτερα αυτό που έχει σκεφτεί μέσα στον αγωνιστικό χώρο, χωρίς ιδιαίτερες παραλλαγές. Πόσο μάλλον τώρα που ο Άρης προηγείται και ο Ατρόμητος είναι υποχρεωμένος να βγει μπροστά για να κυνηγήσει κάποιο γκολ, τον γκολ της ισοφάρισης. Βεβαίως πρέπει να πούμε σε αυτό που σχολιάστηκε πιο πριν, πως ο Ατρόμητος δεν είναι τόσο επιθετικός εφέτος και ιδιαίτερα στα εκτός έδρας παιχνίδια του. Οι βαθμοί που κέρδισε η Πολύ στην αρχή του πρωταθλήματος προήλθαν επειδή ήταν ένα πάρα πολύ συμπαγές σύνολο που έπαιζε με κοντά όλες οι γραμμές και έπαιζε αρκετά αμυντικά. Ο Όγιος προσπάθησε σήμερα να αλλάξει κάτι στην φιλοσοφία του παιχνιδιού. Με δεδομένο και τις απουσίες που είχε, προσπάθησε να κάνει λιγάκι πιο επιθετική την ομάδα του και να διεκδικήσει κάτι καλύτερο από το συγκεκριμένο παιχνίδι. Μήπως θέλει να δείξει και κάτι περισσότερο στο συγκεκριμένο γήπεδο, δεν ξέρω. Μπορεί να είναι και αυτό, είπαμε. Άλλωστε ότι συναισθηματικά είναι ένα ιδιαίτερα φορτισμένο παιχνίδι για τον προπονητή του Ατρομήτου. Αλλά εγώ έχω την αίσθηση ότι επειδή τα τρία τελευταία παιχνίδια ο Ατρόμητος έχει κάνει δύο νίκες και μία ισοπαλία και φαίνεται να βγαίνει από αυτό το λαβύρινθο των κακών αποτελεσμάτων, των πέντε συνεχόμενων ητών, ίσως να ήθελε να διεκδικήσει κάτι περισσότερο, να δώσει λίγο μεγαλύτερη όθηση στην ομάδα του, με δεδομένο ότι υπάρχει ορατός ακόμη ο στόχος του κυπέλου UEFA. Πολύ έκανε την πάσα Κέρνισον Εμπεγλέρας. Ο Κάλβο θα προλάβει και θα κρατήσει την μπάλα εντός παιδιάς, ο Ισπανός. Ο Κόκε θέλει να περάσει από τον Ολιβέιρα, δεν είναι εύκολο, κερδίζει ο Βραζιλιάνος. Είδατε ότι στο 35ο λεπτό ΑΕΚ και Παναθηναϊκός είναι στο 0-0 και ακούμε τώρα τον Τάσο Πακλατζή που είναι πολύ κοντά στον Μπάγκεβιτς και τον πάγκο του Άρη. Ο Μπάγκεβιτς που συνεχίζει να δίνει οδηγίες, φυσικά τον γκολ του Κόκε τον ικανοποίησε, τον έκανε ευχαριστημένο, βλέπει το παιχνίδι με λιγότερο άγχος και σαφώς ένα γκολ μετά από τις πολλές χαμένες ευκαιρίες διώχνει
Το άγχος όχι μόνο από τον προπονητή της ομάδας αλλά και από τους ίδιους ποδοσφαιριστές. Δεν σημαίνει αυτό όμως ότι σταμάτησε να δίνει οδηγίες στους ποδοσφαιριστές του. Και παραλαμβάνω κυρίως τους παίκτες που αγωνίζονται στον χώρο του κέντρου, αλλά και τον Κάλβο που τον βλέπουμε τα τελευταία λεπτά να παίζει πιο πολύ κοντά στη γραμμή. Παμπορέζο έχει την μπάλα. Έγινε φάουλ εκεί από τον Τσιγκά στο Βραζιλιάνο. Ο διαιτητής για την ώρα αποφεύγει τη χρήση κάποιας κάρτας στα όχι τόσο δυνατά και αντικανονικά μαρκαρίσματα από την Κίνη. Εδώ είναι το φάουλ του Τσίγκα πάνω στον Μωρόζο και είναι ο Μερίνο που δίνει για τον Σκοπελίτη. Ο Κρυπιντήρης με τον Κορακάκη. Τα φάουλ 10 για τον Αντρόμητο, 6 λιγότερα από την πλευρά των παιδίων του Άρη. Ο Κρυπιντήρης έχει μπάλα. Θέλει να αλλάξει για τον Λε. Λέμε, κερδίζει τη μονομαχία ο Λε από τον Γιάκιτς. Θα γυρίσει ο Βραζιλιάνος και προλαβαίνει. Διώχνει ο Παπαδόπουλος. Πρώτη Τσίγκα. Ο Ατρόμητος επιμένει. Με τον Σύριο, τον Ισπανό και τον Λε κερδίζουν οι παίκτες του Άρη. Ο Γιάκιτς έδωσε για τον Ίβιτς. Κόκε. Σκοπελίτης και τώρα ο Ολιβέιρα για τον Ατρόμητο. Η μπάλα φτάνει στον Μερίνο. Δεν μπόρεσε ο Λε. Αουρέλιο και Αμορόζο. Δύο Βραζιλιάνοι από την αριστερή πλευρά των γηπεδούχων. Κάλβο. Πάλι για τον Αμορόζο. Ο Γεωργίου κέρδισε την μπάλα. Ο Τσίγκας με τον Παπαδόπουλο. Τρυπιντήρης και τριώνεται με φάουλο αμυντικός του Άρη, ο Αβραάμ Παπαδόπουλος στη μονομαχία που είχε με τον Τρυπιντήρη. Εδώ κάνει την κεφαλιά ο Τρυπιντήρης και δίνει φράγμα στον Παπαδόπουλο διετής για να καταλογίσει αυτό το φάουλ. Εκτελεί ο Μιχαηλίδης. 40 λεπτά παιχνιδιού στο κλειάδι Μιχαηλίδης. Απευθείας μετάδοση της ΝΕΤ. Άρης Ατρόμητος 1-0. Και με τον Μερίνο Ατρόμητος αλλά έφτασε στον Γελαδάρη. Ολέ. Πολύ καλή κίνηση και βγήκε ο Φαλκιάς για να κλείσει τον δρόμο στον Βραζιλιάνο. Ολέ αφήνει καλές εντυπώσεις. Ναι, είναι και ο Μερίνο και ο Λέ είναι πολύ καλοί παίκτες. Τουλάχιστον επιθετικά είναι άριστοι. Εκεί που στερούν θεωρώ και αυτό υπάρχουν τα προβλήματα ότι δεν βοηθάνε πολύ τους αμυντικούς κάρτες. Στατικά. Το Κορακάκης με τον Σιστόν. Και για την εκτέλεση ο Μερίνο σε αυτό το κόρνερ που έχει κερδίσει ο Ατρόμητος. Εκτέλεσε ο Μερίνο κεφαλιά από τον Ολιβέιρα. Διώχνει ο Ίβιτς. Σκοπελίτης. Από τον Κρυπιντήρη έγινε η παλιά για τον Μερίνο. Προβολή από τον Παπαδόπουλο και πλάγιο υπέρ του Ατρόμητου. Εδώ ο Παπαδόπουλος. Βγήκε η σέντρα από τον Μερίνο και μπλοκάρει ο Φαλκιάς. Ο Ολιβέιρα με τον Σκοπελίτη αλλάζουν την μπάλα. Γεωργίου. Ο Γεωργίου έδωσε για τον Κρυπιντήρη και είναι τώρα ο Σύριο που έχει δύο αντιπάλους εκεί των Συστών. Βγήκε η μπάλα όμως, ήταν και ο Αρέλιο κοντά. Εδώ είναι. Ο Σέρχιο Σύριο Ολιβάρες, ο Ισπανός. Επιλογή ο ίδιος. Ομάδα της κατηγορίας στην Ισπανία. Τελέστηκε το πλάγιο και έφτασε η μπάλα στον Ίγιτς. Θα χάσει από τον Γεωργίου. Σε 42 λεπτά στο ΆΚΑ 0-0 ανάμεσα σε ΑΕΚ και Παναθηναϊκό.
42 λεπτά και στο Βικελίδης 1-0 ο Άρης στον Ατρόμητο που είναι στην επίθεση. Ο Γελαδάρης με τον Γιάχιτς, κέρδισε ο Γιάχιτς και από τον Κάλβο θα φύγει η μπάλα. Είναι ένα πλάκι ο Γιάχιτς στον Ατρόμητο. Ο Μπάγεβιτς δικαιολογημένα δεν δείχνει ικανοποιημένος. Η εικόνα του Άρη είναι διαφορετική μετά το 1-0. Οπωσδήποτε. Θέλει να σιγουρέψει το παιχνίδι βάζοντας ένα δεύτερο τέρμα. Από εκεί πέρα πάντα παίζει επιθετικά, αλλά όχι με τέτοιο ρίσκο που παίζει ο Ατρόμητος, πιο συγκρατημένα. Γιατί πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία μεταξύ αμυντικής και επιθετικής διάταξης της ομάδας. Ναι, το πήρα από τον Συστόν. Κερδίζει και το πλάγιο. Ο Βραζιλιάνος είναι δραστηριός, ο Μπάγκεβιτς. Βλέπετε. Είναι κοντά του και ο Πολατιά. Τάσο Πακλατζή. Φωνάζει ο Μπάγκεβιτς. Φωνάζει ο Μπάγκεβιτς, είναι και ο τέταρτος διαιτητής, ο κύριος Πολατιάν. Καλά, που προσπαθεί να τον επαναφέρει εντός των ορίων του πάγκου της ομάδας του Άρη. Τα έβαλε με τον Νέτο γιατί κρατάει πολύ την μπάλα. Του λέει: όταν βρισκόμαστε δεξιά στον χώρο ευθύνης μας, τότε πετάμε την μπάλα μακριά. Φεύγει η μπάλα, δεν μένει εκεί. Φάουλ που κάνει ο Παπαδόπουλος στον Τσίγκα και θα δει κάρτα από τον διαιτητή Ντάκο. Είναι η πρώτη στον αγώνα για τον Αβραάμ Παπαδόπουλο. Έχει δοθεί το φάουλ. Βγαίνει και η κάρτα. Αυτή είναι η φάση εδώ. Ο Σίγκας θέλει να περάσει την μπάλα και τον ρίχνει κάτω. Μαρκάρει αντικανονικά ο Παπαδόπουλος. Ο διαιτητής έκρινε ότι έπρεπε να βγάλει και την κάρτα, την πρώτη στον αγώνα μετά από 44 λεπτά. Και κερδίζει το φάουλ ο Ατρόμητος με τον Ολιβέρα και τον Κορακάκη από πολύ μακριά. Ο Ολιβέρα εκτελεί. Πολύ καλό για να διώξει ο Χαλκιάς. Πάρα πολύ καλό σου. Ο Ολιβέρα είναι ένας αμυντικός που έχει και προσόντα, όχι μόνο αμυντικά. Εδώ είδατε πώς εκτέλεσε το φάουλ. Γενικά και η τεχνική που έτσι διαφέρει από άλλων αμυντικών. Ο Ολιβέρα προωθήθηκε για αυτήν την εκτέλεση κόρνερ. Είναι ο Λε. Που επιχειρεί ένα σούτ, έπεσαν πάνω του δύο αντίπαλοι, ο Νεμπεγλέρας και ο Παπαδόπουλος, η μπάλα έφυγε out. Γίνονται δυνατές μονομαχίες και επαναλαμβάνω ότι μετά το 1-0 έχει αλλάξει και η εικόνα του αγώνα. Και δεν φαίνεται τα κενά που υπήρχαν για μεγάλο διάστημα. Ακριβώς. Ατρόμητος. Συμπληρώνονται τα 45 λεπτά του πρώτου μικρόνου. Βέβαια και ο Άρης παίζει πιο συγκρατημένα, έχει βάλει τον goal. Ένα λεπτό, ναι. Ένα λεπτό ακόμη, είδατε τον Πολατιάν. Ένα λεπτό για το τέλος του πρώτου μικρόνου στο Βικελίδης. Κεφαλιά από τον Γιάχιτς. Ο Ολιβέιρα έδωσε για τον Γελαδάρη και είναι κοντά ο Κορακάκης. Δεν πάει εκεί όμως η μπάλα. Για να την περάσει για τον Μερίνο ο Γελαδάρης. Χάθηκε η μπάλα. Και βγαίνει ο Άρης τώρα με τον Κάλβο. Ο Κάλβο που κρατάει πάντα με 2 και 3 αντιπάλους. Τον ευνοούν και οι κόντρες. Πάντα ο Κάλβο και είναι ο Μιχαηλίδης πλασάρι. Ήταν μια πραγματικά απίστευτη ατομική προσπάθεια από τον Κάλβο που είναι στο έδαφος τώρα. Κοιτάξτε εδώ, ένα σλάλομα ανάμεσα σε αντιπάλους. Κόντρες που ευνόησαν τελικά εδώ με τον Κρυπιντήρη και το έβγαλαν περισπανώς σε θέση βολής. Έγινε το πλασέ με το δεξί, η μπάλα δεν πέρασε πάνω από τον υψηλόσωμο Μιχαηλίδη. Δείτε πάλι ο Κάλβο εδώ, σε ένα σόλο. Μιχαηλίδης βγήκε για να καλύψει και όταν έγινε το πλασέ από τον Κάλβο εδώ, η μπάλα δεν πέρασε πάνω από τον Ισπανό. Κερδίζει το χειροκρότημα της Τσέδρας, εδώ τον Κάλβο. Και έχουμε το τέλος του πρώτου μικρόνου, δεν υπάρχει συνέχεια. 1-0 ο Άρης στον Ατρόμητο με τον γκολ που πέτυχε ο Κόκε στο 31ο λεπτό. Αρχίζει το δεύτερο ημίχρονο, είναι ο Αμορόζο με τον Κόκε στην σέντρα. Είναι ο Φελίπε που τον βλέπετε εδώ, το νέο πρόσωπο στην θέση του Κάλβο και ο διαιτητής Ντάκος, ο οποίος θα σφυρίξει για πρώτη φορά στο δεύτερο ημίχρονο.
Αλλά γίνεται αλλαγή και στην ενδεκάδα τώρα του Ατρομήτου. Είναι Παναγιώτη, ζήτησε το λόγο. Άλλαξε, τελευταία στιγμή άλλαξε ο Περόνε για να περάσει τον αγωνιστικό χώρο. Αφιταλαντεύτηκε ο Όγιος. Τελικώς ο Περόνε στη θέση του Φράγκο Λέο, ο οποίος αμυντικά τουλάχιστον δεν τα πήγε πολύ καλά. Με την μπάλα στα πόδια ήταν αρκετά καλός. Να δούμε τι θα αλλάξει στη διάταξη του Ατρομήτου αυτή η αλλαγή. Ο Περόνε είναι ένας καθαρός επιθετικός. Προφανώς θα έχουμε εσωτερική αλλαγή στους παίκτες του κέντρου. 4-4-2 φαίνεται. Ακριβώς. Αντί για αυτό το 4-1-1, τώρα πάει στο 4-4-2. Δηλαδή, 4-2-3-1 είναι πιο επιθετικός ο Ατρομήτου. Όταν στο πρώτο διάστημα, σημασία δεν έχει με πόσους παίκτες. Τι κάνουν αυτοί οι παίκτες όταν χαθεί μπάλα. Γιατί μπορεί να παίζει με ένα και να είσαι πολύ επιθετικός ή να παίζει με τρεις και να μην φτάνει μπάλα ποτέ. Σημασία έχει 4-2-3-1 καθαρά έπαιζε στο πρώτο ημίχρονο. Ο Ατρόμητος τώρα παίζει καθαρά από ό,τι φαίνεται 4-4-2 με δύο αμυντικά χαφ πάλι, δύο πλάγια και δύο στην κορυφή. Από μία αλλαγή λοιπόν οι δύο ομάδες, νέα πρόσωπα ο Φελίπε και ο Περόνε, ένας Ισπανός για τον Άρη που μπήκε στο παιχνίδι αντί του Κάλβο, και από την άλλη στην ενδεκάδα των φιλοξενουμένων ο Αργεντινός Εμάνουελ Περόνε, που αποκτήθηκε στη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου από τον Απόλλωνα της Καλαμαριάς. Εδώ είναι ο Παπαδόπουλος με τον Κορακάκη αντιμέτωπος. Έχει γίνει φάουλ που καταλογίζεται από τον διαιτή τον Ντάκο. Συνδέσμου Ξάνθης. Αντίθετα ο Άρης φαίνεται τώρα με τη διάταξη που έχει σαν 4-3-3. Ο Αμορόζο κορυφή, ο Κόκκι από τη μια πλευρά και από την άλλη ο Φελίπε. Και τρεις χαφ συγκεντρωμένοι κοντά στο κέντρο. Με Πελέρα στη μέση, αριστερά ο Σουτών και δεξιά ο Ήβης. Έχει ένα ενδιαφέρον η σκακέρα της τακτικής. Και εδώ βλέπουμε τον Κόκκι να κερδίζει κεφαλιά από τον αντιπαλό του τον Τρυπητήρη. Το γέμισμα που έγινε από τον Ολιβέιρα, σφύριγμα φάουλ. Φάουλ στον Παπαδόπουλο από τον Τσίγκα. Είναι πολλές οι μονομαχίες των δύο παιχτών από το ξεκίνημα του αγώνα. Εδώ παίρνει θέση ο Παπαδόπουλος για να διεκδικήσει την μπάλα και του κάνει το φάουλ ο Τσίγκας, ο οποίος φαίνεται να έχει χτυπήσει στην ομοπλάτη. Εκτελεί φάουλ ο Παπαδόπουλος. Ξεκίνημα δεύτερο ημιχρόνο, απευθείας μετάδοση της ΝΕΤ. Παίζεται 2 λεπτά ποδόσφαιρο στο δεύτερο ημιχρόνο. 1-0 ο Άρης στον Αντρέα με τον γκολ του Κόκκε. Είναι η 23η αγωνιστική της Super League. Ολοκληρώνεται με δύο παιχνίδια αυτή την ώρα. Το ένα παρακολουθείται ζωντανά από την ΝΕΤ, το άλλο διεξάγεται στο ΆΚΑ ανάμεσα σε ΑΕΚ και Παναθηναϊκό. Χωρίς γκολ εκεί το πρώτο ημίχρονο. Το φάουλ είναι για τον Ατρόμητο και ετοιμάζεται να το εκτελέσει ο Δημήτρης Γελαδάρης, ο Κοζανίκης προσφυγητής του Ατρόμητου. Κεφαλιά από τον Περόνε και η μπάλα θα φτάσει στο Χαλκιά. Ο Γεωργίου πήγε πρώτος στην μπάλα. Ο Σύριο για τον Γελαδάρη. Ο Περόνε έκανε την παλιά και βγήκε ο Χαλκιάς. Προκειμερίνου ήταν κοντά και ο Παπαδόπουλος. Ο Χαλκιάς που έδειξε σε μία-δύο περιπτώσεις τα αντανακλαστικά του στο πρώτο 45 λεπτό. Στις κάθετες παλιές κυρίως που έκανε ο Ρομπέρτο Μερίνο. Παλιά για τον Περόνε ήταν ο Γιάχιτς, έχει σφυρίξει ο Ντάκος. Εδώ είναι ο Περόνε, το νέο πρόσωπο στην ενδεκάδα. Το Ατρομήτου πήρε τη θέση του Λε. Και εδώ βλέπετε με το χέρι, ο Περόνε θέλει να κάνει το κοντρόλ, δόθηκε το φάουλ από τον διαιτή Ντάκο. Και οι δύο ομάδες έχουν αλλάξει διάταξη. Μία με 4-4-2 και 4-3-3 παίζει ο Άρης. Έχουν αλλάξει δεύτερο μήχρο διάταξη με τον τρόπο που είναι υπευθυστημένοι μες στο γήπεδο. Ο Αμορόζο εκεί με τον Τρυπητήρη, μπάλα στον αρχηγό του Άρη τον Νεμπεγλέρα και πλάγια για τον Παπαδόπουλο. Ο Αμορόζο για να περάσει για τον Αουρέλιο. Δεν του βγήκε η προσπάθεια. Ο Ολιβέιρα με τον Τρυπητήρη. Ο Γεωργίου έκανε το γέμισμα, η κεφαλιά του Παπαδόπουλου πάλι με αντίπαλο τον Τσίγκα. Ο Κρυπιντήρης, κακή συνεννόηση με τον Κουρακάκη και ένα πλάγιο υπέρ του Άρη. Εδώ ο Μάρτιο Αμορόζο και εδώ ένας άλλος Βραζιλιάνος, είναι δεκάδα του Άρη. Ο Μάρκο Αουρέλιο και εδώ χάρη στη διάρκεια του πρώτου χρόνου όταν βγήκε σε θέση βολής. Εδώ ο Αμορόζο πέρασε για τον Σουστόν μετά από μια μικρή επίδειξη τεχνικής. Η προβολή από τον
Γεωργίου εκεί για να κερδίσει ο Άρης. Ένα πλάγιο. Ο Αουρέλιο. Εδώ είναι. Ο Μωρόζοβιτς. Ωραία ενέργεια από τον Βραζιλιάνο και μετά η παλιά. Πάλι ο Μωρόζο πήρε από τον Αουρέλιο. Ο Κορακάκης έδωσε για τον Μερίνο. Και έκανε φάουλο συστών. Βλέπουμε ότι ο Κόκκι και ο Μωρόζο αλλάζουν συνεχώς θέσεις. Ο ένας παίζει κορυφή και ο άλλος από την αριστερή πλευρά. Τώρα Κόκκι και κορυφή. Ναι. Και την άλλη τα σταθερά είναι ο Φελίπε. Ο Κόκκι πίεσε και κέρδισε από τον Σκοπελίτη. Πήρε ο Μωρόζο. Και ο Νεμπεγκλέρας θα δώσει για τον Ίβιτς. Γένιο με έξι παίκτες ο Άρης. Ψάχνει ο Ίβιτς τον Κόκκι. Η κεφαλιά έγινε από τον Γεωργίου. Ο Συστόν έχει την μπάλα, θα δώσει για τον Φελίπε. Κόκκι. Ο Νεμπεγκλέρας θα δει τον Ίβιτς. Θέλει να περάσει για τον Αμορόζο που υποδεικνύεται σε θέση offside. Από τον βοηθό. Και έχει σταματήσει εκεί η φάση. Εδώ στην παλιά που γίνεται, ναι. Ο Αμορόζο είναι πίσω από την άμυνα. Το ατρομή του σηκώθηκε σημαία σωστά από τον βοηθό. Το Σκοπελίτης έχει τώρα την μπάλα, έδωσε για τον Κορακάκη. Είναι οι δύο αμυντικοί μέσοι αυτοί που σηκώνουν όλο το βάρος. Οι μόνοι που δεν φεύγουν από εκεί και τραβάνε όλο το κουπί. Ο Γελαδάρης έβγαλε τη σέντρα. Η κεφαλιά από τον Περόνε ανάμεσα από δύο αντιπάλους. Περόνε που έχει πετύχει σε αυτό το γήπεδο ένα πολύ όμορφο γκολ με την φανέλα του Απόλλωνα. Σταραναριάς. Εδώ ο Χαλκιάς. Το πλάγιο είναι για τον Ατρόμητο και εκτελείται. Ο Περόνε. Έδιωξε ο Αουρέλιο. Ο Γεωργίου πάει στην μπάλα. Δίνει για τον Σκοπελίτη. Πιέζει ο Αουρέλιο. Ο Κόκκι για τον Αμορόζο. Αυτός τον Κόκκι. Αλλά πρόλαβε για να διώξει ο Γελαδάρης. Ήταν και ο Φελίπε από δεξιά. Να, σε αυτόν σηκώνει τώρα το χέρι ο Αμορόζο και του λέει. Μάλλον δεν τον είδε. Πήγε να συνεργαστεί με τον Κόκκι. Τώρα ο Αμορόζο θέλει να δώσει τον Φελίπε. Το που δεν έκανε πριν. Ο Ίβιτς η κεφαλιά από τον Σύριο. Την παλιά του Τσίγκα. Πολύ δυνατή για τον Μερίνο. Που έχει ένα τράβημα και... Τράβημα η θλάση δικέφαλο. Ναι. Έκανε σπριντ και εκεί πάνω βλέπετε τον Μερίνο που στο δεξί πόδι αισθάνεται τις ενοχλήσεις. Αυτό σημαίνει ότι δύσκολα θα συνεχίσει τον αγώνα. Είναι ο Πάγκος του Άρη. Με τον Νίκο τον Αγγελάκη. Και τους αναπληρωματικούς δεν θα μπορέσει ο Μερίνο αυτό. Φαίνεται. Σίγουρα δεν μπορεί να είναι τράβημα. Το πιο πιθανό μια μικρή θλάση να φτάσει. Και... Ναι, είδαμε τον συνεργάτη του Όγιος να καλεί να έναν προσφερειστή γιατί θα γίνει η αλλαγή. Παναγιώτη. Αυτή τη στιγμή προσπαθούν να ξαφυγνήσουν αν μπορεί ο Μερίνο. Η λογική λέει ότι συνήθως σε τέτοιους τραυματισμούς ο παίκτης δεν μπορεί ποτέ να συνεχίσει. Αν είναι δηλαδή τράβηγμα ή μια μίνι θλάση στο πάνω στο σπριντ, τουλάχιστον για το συγκεκριμένο αγώνα δεν θα πρέπει ο Όγιος να υπολογίζει τον Μερίνο. Να δούμε όμως. Με 10 συνεχίζει ο Ατρόμητος αυτό το σημείο στο 54ο λεπτό μέχρι να ξεκαθαρίσει η κατάσταση με τον Περουγιανό μέσο. Ο Γελαδάρης έχει την μπάλα. Παλιά από τον Σύριο για τον Περόνε που έχει κοντά του τον Παπαδόπουλο. Έγινε η σέντρα από τον Περόνε, ο Τσίγκας, ο Κορακάκης. Αλλά έφτασε στον Κρυπιντήρη πάλι ο Κορακάκης. Μακρινό σου και ακούμε πάλι τον Παναγιώτη Βουγγιού. Λοιπόν, δεδομένο. Λοιπόν, δεν συνεχίζει ο Μερίνο. Ο Ρομπέρτο Σάντσες είναι ο παίκτης, είναι ο ποδοσφαιριστής που θα περάσει στον αγωνιστικό χώρο. Ο Παραγουάνος. Ακριβώς. Σάντσες έτοιμος για να αντικαταστήσει τον Μερίνο και είναι πλήγμα για τον Ατρόμητο Γιάννη. Σίγουρα επιθετικά γιατί τώρα έχανε και ο Ατρόμητος. Χρειαζόταν ο Μερίνο και ο αυτός που ξεχώρισε. Ο Πέτσι που περιμένει να κάνει κάτι στο πρώτο να βάλει κάποιο γκολ, κάποια τελική πάσα.
το μυαλό της ομάδας. Και από ό,τι φαίνεται τέτοιες καταστάσεις λείπεις και από τα επόμενα. Δηλαδή Τετάρτη με Παναθηναϊκό πολύ δύσκολο. Αποκλείεται. Αυτό αποκλείεται. Θα γίνει αλλαγή καθώς ο Γελαδάρης κρατάει την μπάλα πριν την εκτέλεση του πλαγίου. Εδώ είναι ο Σάντσεφ στο παιχνίδι. Δεύτερη αλλαγή για τον Ατρόμητο. Αυτή ήταν αναγκαστική. Και εκτελεί ο Γελαδάρης το πλάγιο για να συνεχίσει το παιχνίδι. Ο Περόνε. Εκεί που είναι μόνο ο Χαλκιάς. Τώρα θα παίξει από δεξιά ο Σάντσεφ. Εκεί που κάλυπτε ο Μερίνο και από αριστερά παίζει ο Σύριο. Δεν αλλάζει κάτι. Δεν έγινε κάποια εσωτερική αλλαγή. Αμερικά χαφ, πάντα Σκοπελίτης και Κορακάκης. Ο Γιάχιτς έκανε την προβολή και είναι φάουλ πάνω στον Περόνε. Φάουλ από τον Βόσνιο. Που καταλογίστηκε, ο Γελαδάρης θα αφήσει. Και ο Σύριο πλασαριστά στον Ολιβέιρα. 55 λεπτό στο ΆΚΑ. Πάντα 0-0 ανάμεσα σε ΑΕΚ και Παναθηναϊκό. Σέντρα του Γελαδάρη. Με κεφαλιά από τον Περόνε, ο Νεμπεγλέρας κέρδισε την μπάλα. Γεωργίου. Απέφυγε τον Αμορόζο με πολύ μεγάλη ψυχραιμία η παλιά. Από τον Σύριο για τον Γελαδάρη. Βγήκε η σέντρα κεφαλιά από τον Γιάχιτς. Ο Ίβιτς που έδωσε στον Φελίπε. Αυτός θα ψάξει τον Κόκε. Ο Ολιβέιρα αντιμετώπισε σωστά τον Κόκε. Πέτυχε τον δρόμο. Και είναι ένα πλάγιο που θα εκτελέσει ο Νέτο εδώ. Πάντα το 1-0 από το 31ο λεπτό με το γκολ του Κόκε. Ο Γιάχιτς με τον Νέτο. Βγήκε η μπάλα. Το πλάγιο υπέρ του Ατρομήτου. Στο δεύτερο μήχρονο αντίθετα με το πρώτο δεν έχουμε δει ευκαιρίες. Όταν είπες πριν ότι άλλαξαν οι τακτικές και τα σχήματα, πήγα να σχολιάζω και εγώ ότι ίσως αυτό το δεύτερο μήχρονο θα είναι τελείως διαφορετικό και όχι τόσο ελκυστικό όσο το πρώτο, αλλά είπα να το αποφύγω. Σε αυτά τα 12-13 λεπτά, Γιάννη, όντως δεν υπάρχει φάση. Δεν υπάρχει καμία σχέση με το πρώτο μήχρονο. Ο Άρης παίζει πιο συντηρητικά, θέλει να κρατήσει το σκορ αυτό και αν βρει κάποιο καινούριο να κάνει το 2-0. Από τον Γεωργίου η μπάλα πήγε πλάγι εκεί που είναι ο Κρυπιντήρης. Ποιος ψάχνει ένα στήριγμα, θα δώσει στον Κορακάκη. Σκοπελίτης. Πάλι ο Κορακάκης με τον Τσίγκα. Στη φάση ο Αουρέλιο κέρδισε, ο Παπαδόπουλος έδωσε για τον Συστόν. Τώρα ο Ίβιτς. Ανέβηκε ο Νέτο. Πέρασε ο Νέτο, φάουλ από τον Σύριο. Θα βγει κάρτα. Για να δούμε. Ο Νέτο είναι κάτω. Ο Σύριο του ζήτησε συγγνώμη. Βλέπετε έχει περάσει η μπάλα. Εδώ θα δείτε ότι περνάει η μπάλα και πάει στα πόδια ο παίκτης του Ατρομήτου. Εδώ έχει φωνάξει και ο κόσμος, αλλά είτε υπήρξε αυτή η αντίδραση είτε όχι, ο διαιτητής Ντάκος θα μπορούσε να δείξει κάρτα, δεν το έκανε. Δική του μια απόφαση. Ο Γεωργίου που έδωσε αμέσως στο Γελαδάρη. Ο Ατρόμητος θέλει να βγει μπροστά. Η μπάλα φτάνει στον προς τον Περόν. Εκεί έκανε τη κεφαλιά ο Παπαδόπουλος πίσω μετά τον Νέτο. Για να πάει μπάλα στον Χαλκιά. Ο Όγιος τον βλέπουμε μπροστά από τον πάγκο να λέει κάτι στους συνεργάτες του. Ο Γεωργίου με τον Ολιβέιρα. Κεφαλιά από τον Παπαδόπουλο. Στη φάση με αντίπαλο των συστών μπήκε πολύ δυνατά ο Κορακάκης. Ο Σάντσεφ δεν μπόρεσε και είναι ένα πλάγιο υπέρ του Ατρομήτου. Εδώ από δοκιμασίες έχουμε για τον διαιτή τον Ντάκο. Ο Ατρόμητος έχει την μπάλα, η μπάλα που εκτάσσει τον Σκοπελίτη. Και είναι ο Ολιβέιρα. Ψάχνει τον Κρυπιντήρη κεφαλιά από τον Αουρέλιο. Είναι πλάγιο. Λίγο πριν συμπληρωθεί μία ώρα αγώνα.
Σέντρα από τον Κρυπιντήρη. Κεφαλιά από τον Παπαδόπουλο. Ο Σκοπελίτης. Ο Κορακάκης. Και ο Γελαδάρης πίσω. Ο Ολιβέρα έκανε την παλιά με στόχο τον Τσίγκα. Τσίγκας με τον Κρυπιντήρη. Ο Ατρόμητος στην επίθεση. Ο Αουρέλιο. Έδωσε για τον Συστόν και κάνει φάουλ εκεί ο Σάντσεφ. Σφυρίζεται το φάουλ στον Βραζιλιάνο που είχε συμμετοχή στο γκολ του Άρη στο 31ο λεπτό. Δείτε εδώ πως γίνεται το φάουλ από τον Σάντσεφ στον Συστόν. Πολλοί παίκτες από την Νότια Αμερική στο αγωνιστικό χώρο σήμερα. Αυτός είναι ο Τιάγκο Ζεντίλ, άλλος ένας Λατινοαμερικάνος. Με τον τρόπο που αγωνίζονται ο Άρης έχει πλεονέκτημα στον άξονα γιατί είναι 3 με 2. Το αντίθετο έχει οι 4 αμυντικοί είναι αναγκασμένοι πολλές φορές να είναι ένας με έναν. Ναι. Γιατί κανεβαίνουν τα μπακ στους πλάγιους και δύο φορά αναγκάζεται κάθε στόπερ να πάρει και από έναν παίχτη. Σε κάθε σύστημα υπάρχουν μειονεκτήματα, πλεονεκτήματα και αντίδοτα. Ακριβώς. Από τον Κρυπιντήρη παλιά σε αντίπαλο, ήταν ο Γιάχιτς με τον Νεμπεκλέρα τώρα που απέφυγε δύο αντιπάλους, έκανε φάουλ εκεί και καταλογίστηκε το φάουλ του Κορακάκη. Ο Άρης δεν βγαίνει πάντως με την ίδια ευκολία στην αντίπαλη περιοχή. Όχι, ο Άρης από ό,τι δείχνει προσπαθεί να κρατήσει αυτό το 1-0, βέβαια χωρίς να κλειστεί πάρα πολύ πίσω και πιστεύοντας ότι θα αφήσει κάποια κενά ο Ατρόμητος που άφησε και στο πρώτο ημίχρονο για να κάνει ένα 2-0 για να κλειδώσει το παιχνίδι. 17 τα φάουλ που έκαναν οι παίκτες του Ατρόμητου, έως τώρα 12. Από εκεί πέρα και ο Ατρόμητος δεν είναι μεν τόσο επικίνδυνος κι αυτός, αλλά τουλάχιστον δεν έχει τα κενά που είχε στην αρχή του παιχνιδιού. Εκεί τώρα η μπάλα θα βγει εκτός αγωνιστικού χώρου και είναι ένα πλάγιο που κέρδισε ο Μάρκο Αουρέλιο για τον Άρη, εκτελέστηκε το πλάγιο, μπήκε στη φάση ο Σκοπελίτης, κέρδισε τη βαθιά παλιά του Σάντσεφ για τον Περόνε. Παλιά του Σκοπελίτη. Γεωργίου. Ο Ατρόμητος στην επίθεση, ο Γελαδάρης άλλαξε με τον Περόν, άνοιξε την μπάλα, ο Σύριο τελικά. Και ανοίγει και ο Γελαδάρης από αριστερά, παίζει αρκετά από αριστερά ο Ατρόμητος. Δεν έχει βρει πάντα. Από τις άκρες διατρόπους. Έχει πιθανότητες περισσότερες να πετύχει κάτι, γιατί μπορεί να πάει δύο με παραπάνω παίχτη, ενώ ο Άρης έχει και πλεονέκτημα στη μέση, στον άξονα, γιατί έχει 3 με 2, δύο αμυντικά χαφ. Στην ουσία πολλές φορές ο Ατρόμητος είναι περισσότερο μοιάζει με 4-2-4 παρά με 4-4-2, γιατί η πλαϊνή είναι αρκετά στην άκρη και δύο φόροι είναι στην κορυφή. Ο Κρυπιντήρης κράτησε την μπάλα, έδωσε τελικά για τον Περόνε. Έχει γίνει φάουλ από τον Παπαδόπουλο. Ο Γιάχης είναι πάνω στον Τσίγκα και ο Παπαδόπουλος αναλαμβάνει τον Περόνε στις τελευταίες φάσεις. Βέβαια υπάρχουν, αλλάζουν πολλοί. Αναλόγως που κινείται ο αντίπαλος, ο Κόκε. Δυνατά ο Σκοπελίτης για τον Τσίγκα. Πάλι ο Σκοπελίτης. Γεωργίου. Αλλάζει το παιχνίδι για τον Σύριο. Ο Σύριο έδεσε για τον Σκοπελίτη. Ο Κρυπιντήρης πέρασε έξυπνα για τον Σύριο που ήρθε από δεξιά. Σάντσεφ. Για πρώτη κεφαλιά περνάει η μπάλα από τον Τσίγκα. Γίνεται σούτ από τον Γελαδάρη. Στο 65.
Το τελευταίο διάστημα ο Άρης κάνει πολύ χαμηλά την άμυνά του και αυτό ίσως δημιουργήσει κάποιο πρόβλημα. Εδώ απειλήθηκε η αιστεία των γηπεδούχων. Βλέπετε από την επικίνδυνη σέντρα που έγινε από τον Σάντσεφ. Το σουτ από τον Γελαδάρη, μπαλάου στο 65 και ενώ ο Άρης από το 31ο λεπτό προηγείται 1-0 με τον γκολ του Κόκε. Ακούμε τον Τάσο Πακλατζή. Επειδή σε αυτά τα 20 λεπτά του δεύτερου ημιχρόνου ο Ατρόμητος έχει δημιουργήσει προβλήματα στον Άρη και αυτή η επιθετική δραστηριότητα και με την παρουσία του πιθανικού Περόνα στην αντίπαλη περιοχή δημιουργεί ρήγματα στην άμυνα του Άρη. Ο Μπάκεβιτς κάλεσε κοντά του τον Πρίτα για να τον περάσει το παιχνίδι. Ένας ποδοσφαιριστής που κινείται ανασταλτικά στο χώρο του κέντρου και αυτό σημαίνει ότι ο Μπάκεβιτς έχει θορυβηθεί από την εξέλιξη που έχει το δεύτερο ημίχρονο για την ομάδα του. Ο Ατρόμητος έχει κερδίσει κόρνερ και ετοιμάζει να το εκτελέσει. Τέταρτο για τον Ατρόμητο, ενώ ο Άρης δεν έχει κερδίσει κόρνερ στον σημερινό αγώνα. Ο Σύριο εκτέλεσε η κεφαλιά από τον Συστόν για να διώξει ο Αμορόζο. Μπάλα βρήκε στην πλάτη του Κρυπιντήρη, θα αφήσει ο Κόκε, είναι ένα πλάγιο υπέρ του Άρη και ο Κόκε θα δώσει στον Αμορόζο που τελευταία φάνηκε στην τελευταία λεπτά. Νομίζω γενικά το δεύτερο μήχρονο δεν έχει καμιά σχέση με τον τρόπο που παίζουν οι δύο ομάδες και στον τρόπο που είναι μέσα στο γήπεδο. Για να βλέπουμε και τις τελικές προσπάθειες σε διακοπτό, έχουν από 8-4 έγινε 9-9 αν υπάρχει έτσι ένα σκόρ για τις τελικές προσπάθειες. Έχει αλλάξει πάρα πολύ το παιχνίδι. Παπαδόπουλος. Ο Άρης θα έλεγε καμία προσπάθεια δεν έχει εξαιρετική το δεύτερο μήχρονο, αντιθέτως με το πρώτο. Και ο Ατρόμητος βέβαια δεν έκανε καμία κλασική ευκαιρία, αλλά γενικά έχει την κατοχή της μπάλας και δημιουργεί κάποιους κινδύνους στην αμυνιστία του Άρη. Ο Γεωργίου θα δώσει για τον Κρυπιντήρη, παίζει από δεξιά, ο Παπαδόπουλος. Έδιωξε αλλά είχε υποδειχθεί σε θέση offside ο Περόνι. Εδώ είναι ο Παπαδόπουλος στο κέντρο της άμυνας. Το Άρη από τους παίκτες με την μεγαλύτερη προσφορά φέτος, σταθερότατα. Ενώ άνοιξε το σκορ στο ΆΚΑ με πέναλτι η ΑΕΚ, ο Ριβάλντο έκανε το 1-0. Ο Αουρέλιο, ο Κορακάκης στην κεφαλιά και το πλάγιο είναι υπέρ του Άρη. Ο Όλιος με τον δικό του παιχνίδι. Ο Αουρέλιο εκτελεί πλάγιο στο 68 είμαστε. 1-0. Ο Κόκε. Ο Ίβιτς κάνει το σουτ για να μπλοκάρει ο Μιχαηλίδης. Μια καλή φάση για τον Άρη η μετά από ώρα. Η καλύτερη φάση του Άρη στο δεύτερο μήχρονο. Και πολύ καλά έκανε και σούτερ, έτυχε να πάει πάνω. Από την αρχική ενέργεια του Κόκε το σούτ έγινε από τον Ίβιτς. Ένα 1-0 στο 68, ΑΕΚ Παναθηναϊκός, επαναλαμβάνω, πέναλτι από τον Ριβάλντο για να γίνει το 1-0. Ο Αμορόζο ψάχνει τον Φελίπε, βγαίνει ο Μιχαηλίδης. Τίπινς. Ο Μπεγλέρας πήγε να δώσει στο Αουρέλιο, Σάντσεφ έκανε την κεφαλιά, βγαίνει όμως έξυπνα ο Παπαδόπουλος και περνάει για τον Αμορόζο. Πάλι ο Παπαδόπουλος, ψάχνει τον Κόκε, φεύγει μπάλα πλάγια, Φελίπε για τον Κόκε. Ούτε σε αυτή την περίπτωση ολοκληρώνεται η προσπάθεια, κέρδισαν οι παίκτες του Ατρομήτου, αλλά για λίγο ο Άρης με τον Νεμπεγλέρα και τώρα με τον Ίβιτς. Φελίπε, Κόκε. Θα δώσει τον Νέτο. Σέντρα από τον Βραζιλιάνο. Πάλι ο Άρης με τον Κόκε. Πιέζει σε αυτό το τελευταίο διάστημα. Την παλιά για τον Φελίπε. Με κοντά του Ολιβέιρα. Κόκε. Αμορόζο τον κόλ. Από την πάσα του Φελίπε. Ο Αμορόζο πετυχαίνει το πρώτο του κόλ με τη φανέλα του Άρη. Ο Κόκε δεν ήταν εκεί αλλά ήταν ο Αμορόζο για να γίνει το 1-0. Σε συνεργασία με τον Φελίπε.
Το πρώτο γκολ του Βραζιλιάνου με τη νέα του ομάδα. Πανηγυρίζεται αναλόγως. Δείτε πάλι. Ο Φελίπε γυρίζει για τον Αμορόζο και αυτός από κοντά. Είναι μια πολύ καλή επιθετική. Κάνει το 2-0. Πιστεύω κλειδώνει το παιχνίδι. Το τελευταίο διάστημα ο Άρης ανέβηκε και φάνηκε για την προηγούμενη φάση και με το σούτ του Ίβιτς. Και ο Ατρόμητος πάλι θυμίζει την ομάδα του πρώτου ημιχρόνου με πολλά κενά στην αμυντική γραμμή. Και τα εκμεταλλεύτηκε ο Άρης, ο οποίος μπορεί να ήταν για κάποιο διάστημα αρκετά σφιχτός, αλλά δεν είχε δώσει δικαιώματα μεγάλα στον Ατρόμητο. Φεύγει ένα μεγάλο κομμάτι από άγχος. Οπωσδήποτε, ένα 2-0, κατά κάποιο τρόπο, αν και στο ποδόσφαιρο όταν τελειώσει το παιχνίδι, δεν μπορεί να είσαι ποτέ σίγουρος, αλλά νομίζω με την εικόνα που δείχνουν οι δύο ομάδες, ότι οι πιθανότητες είναι πάρα πολύ μεγάλες να κερδίσει ο Άρης σε αυτό το παιχνίδι και πιστεύω ότι θα αφήσει και μεγαλύτερα κενά ο Ατρόμητος και θα εκμεταλλευτεί ο Άρης. Στο 2-0 ο Κόκε ξεκίνησε τη φάση κάνοντας την πάσα για τον Φελίπε. Και... Ναι, ήταν πολύ καλός ο διαδρομός των τριών ατόμων και τελικά μπήκε ένα εύκολο γκολ. Κόκε Φελίπε Αμορόζο για να γίνει το 2-0. Στο 71. Ο Άρης με το πλεονέκτημα των δύο γκολ αντιμετωπίζει τελείως διαφορετικά τον αγώνα, ενώ έχει γίνει σαφώς πιο δύσκολη η αποστολή των παιχτών του Ατρομήτου που κυνήγησαν την ισοφάριση όσο έμενε το 1-0. Κάνουν πλέον με 2-0 από τον Άρη ύστερα από το δεύτερο γκολ που πέτυχε ο Μάρτσιο Αμορόζο, ολοκληρώνοντας με τον καλύτερο τρόπο τη συνεργασία Κόκε Φελίπε των δύο Ισπανών. Ήρθε ο Βραζιλιάνος από κοντά και έκανε το 2-0. Ίβιτς. Πέρασε η μπάλα από τον Κόκκι, ο Γεωργίου θα δώσει πίσω, ο Μιχαηλίδης. Φάουλ στον Παπαδόπουλο. Τώρα φωνάζει ο Περόν, αλλά σκόθηκε πολύ ψηλά ο Αμερικός του Άρη. Έσκυψε λίγο πέρα και έγινε το φάουλ. Άλλαξε και η ατμόσφαιρα στις εξέδρες μετά το δεύτερο γκολ. Ήρεμησε και ο κόσμος. Πιστεύοντας ότι τα πράγματα είναι κάποια στιγμή που για να γίνουν δύσκολα και ότι δεν θα είναι το ίδιο δύσκολα στη συνέχεια. Και παλιά από τον Γελαδάρη είμαστε στο 73ο λεπτό του αγώνα απευθείας μετά από τη ΣΜΕΤ. Από τη Θεσσαλονίκη, από το γήπεδο Βικελίδης, έχει γίνει φάουλ στο Πελίτη πάνω στον Ίβιτς. Στην ονομαχία που ήταν εδώ, βλέπετε το Ίβιτς. Πάτησε από πίσω στο Πελίτης. Ο διαιτής είναι πάνω από τον Σέρβο ποδοσφαιριστή του Άρη και καλεί τώρα για να δοθούν οι πρώτες βοήθειες, ενώ δεν δόθηκε το φάουλ. Καταλογίστηκε πλάγιο, αν δεν κάνω λάθος. Ο Πρίτας εδώ με τον Νίκο Αγγελάκη, τον γενικό αρχηγό του Άρη. Ο Πρίτας είναι έτοιμος να μπει και ο Τάσο είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα βγει ο Ίβιτς. Ναι, το είχαν αποφασίσει πριν ακόμα. Α, πέσεις, πριν ακόμα. Ο Ίβιτς είναι αυτός που βγει. Πιστεύω ότι έχοντας το σκορ με το μέρος που ένα καθαρό σκορ 2-0 και παίρνοντας και με τρεις επιθετικούς, θέλει να έχει τρεις ανασταλτικούς χαφ, οι οποίοι δεν θα αφήσουν τον Ατρόμητο να δημιουργήσει προβλήματα αμυντικά, γιατί θεωρεί ότι δεν είναι τόσο απαραίτητος αυτή τη στιγμή, ίσως και από τον τραυματισμό του βέβαια. Εδώ ο Σάκης Πρίτας στην ενδεκάδα του Άρη αντί του Ίβιτς, ο οποίος δίπλα στην γραμμή του πλαγιού δέχεται τις πρώτες βοήθειες. Να διορθώσω εδώ και να πω ότι καταλογίστηκε το φάουλ από τον διαιτή Ντάκο. Φάουλ στον Ίβιτς από τον Σκοπελίτη. Ο Πρίτας στην πρώτη επαφή με την μπάλα. Ο Νέτο δυσκόλεψε λίγο τον Νεβεγλέρα. Ο Χαλκιάς τα πόδια. Ο Γελαδάρης έδωσε για τον Σκοπελίτη. Ο Ατρόμητος θέλει να βγει μπροστά.
Ο Τσίγκα στην παλιά για τον Σάντσεφ. Κατρέπτοντας που είδε τα πράγματα να γίνονται πολύ πιο δύσκολα μετά τον τραυματισμό και την αποχώρηση του Μερίνο. Ο Ρακάκης. Γεωργίου. Το γέμισμα, ο Χαλκιάς εύκολα. Ο Πρίτας, πάλι ο Νέτο, ο Φελίπε, πολύ καλή συνεργασία και βγαίνει ο Φελίπε από δεξιά. Κόκε. Ο Νεπεγλέρας για τον Αουρέλιο. Βγήκε η σέντρα, πέρασε η μπάλα. Δεν πρόλαβε ούτε ο Φελίπε, είναι out. Ο Λίπη είναι εργαστήριο στο διάστημα. Και ξυπνάμε ότι είμαστε και το κουλ, έδωσε έτοιμο κουλ. Αλλά τα γκολ τελικά ήρθαν από τους δύο κατεξοχήν επιθετικούς παίκτες. Το πρώτο ήταν πολύ πιο δύσκολο, το άλλο ήταν ένα γκολ. Ναι, Κόκε και Αμορόζο, πάντως σε κάθε περίπτωση. Σημασία ένας επιθετικός πώς θα βάλεις ένα γκολ δεν έχει σημασία, να το βάλεις. Και να βρεθείς και στη θέση. Ναι, και να βρεθείς στη θέση. Εδώ είναι ο Μάρτσιο Αμορόζο, πέτυχε το πρώτο του γκολ με τον Άρη στο ελληνικό πρωτάθλημα. Και αυτό θα τον βοηθήσει και αυτό. Και θα τον ανεβάσει την ψυχολογία του για να δείξει το πραγματικό του αυτό. Ο Ατρόμητος με τον Σκοπελίτη. Φάουλ από τον Νεβεγλέρα στον παίκτο Ατρομήτου, σωστή απόφαση του διαιτητή. Νεβεγλέρας έριξε κάτω. Εδώ δείτε τη φάση, απλό το πόδι. Τραβάει τελευταία στιγμή, αλλά έγινε το φάουλ στον Σκοπελίτη. Και είναι ο Ολιβέιρα με τον Κορακάκη, μάλλον ο Ολιβέιρα θα εκτελέσει ο Βραζιλιάνος. Επιχείρησε και στο πρώτο ημίχρονο, ήταν καλύτερο και με το χτύπημα. Αυτό έστειλε την μπάλα, όπως θα δείτε στο replay, αρκετά έξω από την αιστεία του Χαλκιά στο 78. Ο Άρης ξαναπέζει στο Βικελίδη στο επόμενο Σάββατο, αντιμετωπίζει τον Λεβαδιακό και έχει αυτή την ευκαιρία των 6 πόντων σε 2-3 έδρας αγώνες. Θα τον κάνουμε σταθεί ακόμη καλύτερα στην τέταρτη θέση. Σίγουρος και πιο σταθερός σε αυτή την θέση της βαθμολογίας. Έδιωξε ο Γιάφιτς. Και εδώ είναι ο Βόσνιος και ο Γελαδάρης στο πλάγιο, ενώ έχει γίνει 1-1 ο αγώνας στο ΆΚΑ. Όλα από τον Πορτογάλο τον Μποστίγκα, Χέλντερ Μποστίγκα στο 78. Σοφάρισε ο Παναθηναϊκός. Το σουτ πολύ καλό από τον Περόνε. Δείτε πάλι ο Εμμάνουελ Περόνε εδώ. Κάνει το δεξί σουτ για να φύγει η μπάλα έξω από την αιστεία του Χαλκιά. Ο Πρίτας έδωσε για τον ασιστόν Αουρέλιο. Αμορόζο πήρε. Ο Ολιβέιρα. Ο Σύριο που έδωσε για τον Σάντσεφ. Πως άνοιξε για τον Περόνε. Καλή προσπάθεια από τον Περαγουανό. Ο Περόνε για τον Γελαδάρη. Γιώργιο Παπαδόπουλος. Φελίπε. Δεν υπολόγισε σωστά την πέρα της μπάλας. Είχε και τα φάλτσα μπάλα. Από τον Ολιβέιρα η μπάλα πήγε πίσω στον Μιχαηλίδη. Τώρα είναι ο Κορακάκης, ο αρχηγός. Λεξερμένο. Σε λίγο 80 λεπτά παιχνιδιού. 2-0 με τα γκολ από Κότκε και Αμορόζο. Ο Τσίγκας για τον Περόνε έχει δύο χαλκιάς. Νέτο. Ο Πρίτας. Ο
Φελίπε. Ο Πρίτας πάλι για τον Παπαδόπουλο. Κεφαλιά από τον Σάντσεφ. Ο Τιάγκο Ζεντίλ, ο Βραζιλιάνος, θα μπει σε λίγο τον αγώνα. Τρίτη αλλαγή από την πλευρά του Σκοβάγιονιτς. Ο Ατρόμητος με τον Κορακάκη. Σύριο. Γελαδάρης έβγαλε τη σέντρα, κεφαλιά από τον Παπαδόπουλο. Ο Τρίτας απέφυγε τον Κορακάκη και έδωσε λύση. Γκίς πάλι ο Παπαδόπουλος έχει καθαρίσει όλες τις φάσεις που δημιουργήθηκαν. Το είπαμε και πριν από τους πιο σταθερούς καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν. Και ο Αμορόζο που έδωσε για τον Εμπεγλέρα. Το σουτ δεν ήταν και καλύτερη δυνατή επιλογή από την πλευρά του αρχηγού του Άρη. Ο Κρυπιντήρης έδωσε για τον Κορακάκη και πάμε πια για το τελευταίο διάστημα του αγώνα, αυτά τα 9 λεπτά έως το 90. Δεν δείχνει τίποτα μπορεί να αλλάξει. Ναι, ο Ατρόμητος απόντος του Μερίνο και χωρίς πολλές επιθετικές αρετές θα έλεγα. Ξέρω ότι ο Ατρόμητος είχε τρομερές αμυντικές αδυναμίες, οι οποίες φάνηκε στο πρώτο. Κάποια στιγμή που ανέβηκε ο Άρης και στο δεύτερο φάνηκε αυτό, γιατί με την πρώτη δύσκολη φάση έκανε ένα εύκολο γκολ. Και εκεί φάνηκαν οι αδυναμίες. Το γκολ του Αμορόζο. Ακριβώς. Θα έχουμε κάρτα τώρα για τον Τσίγκα. Και δεν νομίζω είναι θέμα μόνο των αμυντικών αυτό. Είναι ότι δεν υπάρχει πίεση στην μπάλα στο κέντρο και δημιουργούνται εύκολες πάσες προς τους επιθετικούς. Ενώ αντίθεση στον Άρη βλέπω οι αμυντικοί χαβ μαρκάρουν πάρα πολύ καλά και οι πάσες γίνονται με πίεση. Έκαναν το λάθος οι παίκτες του Ατρομήτου, κέρδισε ο Κόκε. Ο Πρίτας. Ο Αμορόζο θα δει τον Κόκε. Έξω και η πάσα. Όλες είναι, αφήνουν κάθε παλιά να περνάει εύκολα. Ο Κόκε για τον Φελίπε και χάνεται πολύ μεγάλη ευκαιρία για το τρίτο γκολ. Ήταν μια απόδειξη αυτά που λέγαμε προηγουμένως, ότι οι παλιές γίνονται ελεύθερα και φεύγουν πίσω από την πλάτη των αμυντικών. Δείτε πάλι, από την παλιά του Κόκκι ο Φελίπε πλασάρει, αλλά... Κυρίως δεν υπάρχει πίεση στον παίχτη που κάνει την πάσα, το πιο σημαντικό πράγμα. Δεν υπάρχει πίεση να ανεβαίνουν με έναν αμυντική, αλλά δεν υπάρχει πίεση στον παίχτη που έχει την μπάλα. Ο Περόνε για τον Σύριο, αυτός... Έχει να αντιμετωπίσει τον Αουρέλιο, είναι και ο Πρίτας κοντά του. Έδωσε στον Κορακάκη. Ο Παλτιάς κατεβάζει την μπάλα. Ο Φελίπε μιμήθηκε λίγο τον Κάλβο, έτσι, γιατί ήταν σε πολύ καλή θέση και εδώ είναι και η ικανότητα του παίκτη να στέλνει την μπάλα στα, ακριβώς, στα αντιπαλά δίκτυα. Δηλαδή αυτή την έχει σε πολύ μεγάλο βαθμό ο Κόκκι. Ω, βέβαια. Και... Ο Μπορόζο περνάει για τον Κόκε, για τον οποίο λέγαμε μόλις. Εδώ είναι ο παίκτης που έκανε το 1-0. Βγήκε η σέντρα, έβγαλε ο Μιχαηλίδης, έδιωξε, άπλωσε το χέρι του και ο Φελίπε και διαμαρτύρεται ο Μιχαηλίδης. Ο Συστόν, δεν ξέρω, δεν πρέπει να βρει και την μπάλα ο Φελίπε, αλλά ότι άπλωσε το χέρι του, άπλωσε. Ο Πρίτας, θα δούμε και το replay. Ο Πρίτας ηρέμησε το παιχνίδι, έδωσε για τον Μπορόζο, τώρα είναι ο Παπαδόπουλος. Που αλλάζει για τον Νεμπεγλέρα. Είμαστε στο 84ο λεπτό. Ο Νεμπεγλέρας υπόδειξε offside στη σέντρα που έκανε ο αρχηγός του Άρη για τον Πρίτα. Και θα δούμε τώρα την προηγούμενη φάση εδώ. Εδώ καταρχάς δεν φάνηκε να υπάρχει offside στον Πρίτα, αλλά είχαμε την άλλη φάση με τον Φελίπε και τον Μικαηλή. Δεν ξέρω αν κάποια στιγμή θα μπορέσουμε να τη δούμε. Τώρα ο αγώνας είναι σε εξέλιξη. Η παλιά από τον Πρίτα για τον Κόκε. Γυρίζει ο Κόκε, ο Γεωργίου. Δυσκολεύτηκε λίγο καθώς αναπήδησε η μπάλα. Και είναι κόρνερ για τον γηπεδούχο Άρη. Προηγείται 2-0. Ο Αμοράζο έδειξε ότι θέλει να κάνει αλλαγή ο προπονητής του. Για να μπει και ο Ντιάγκο Ζεντίλ.
απόκτημα του Ιανουαρίου και αυτός, όπως και ο Αμορόζου. Εκτελέστηκε όμως το corner, κεφαλιά out από τον Γιάχιτς και ακούμε τον Παναγιώτη Βουγιού. Λοιπόν, ο Γιάννης Καραλής θα είναι ο παίκτης που θα περάσει τον αγωνιστικό χώρο, 20χρονος, γεννημένος στις 6 Νοεμβρίου του 88, αποτελεί την τελευταία αλλαγή του Όγιος, που δεν δείχνει να παρατάει το μάτς, συνεχώς παροτρύνει τους ποδοσφαιριστές του, ωστόσο χρησιμοποιεί έναν νεαρό ποδοσφαιριστή, του δίνει το βάπτισμα του πυρός. Έχουμε standing ovation για τον Κόκε, όρθιοι φίλαθλοι του Άρη χειροκροτούν το αγαπημένο του παιδί και δικαιολογημένα, νομίζω, από τον Σέρχιο Κόκε. Ο άνθρωπος στα δύσκολα λύνει τα προβλήματα, γιατί το goal είναι σημαντικό και ειδικά τη στιγμή που το πέφτει. Έκανε το 1-0, από αυτό ξεκίνησε το 2-0, μεγάλη υπόθεση. Προηγουμένως, κυρίως το πρώτο είναι, χάθηκαν 3 goal και έπρεπε κάποιος να διορθώσει τα πράγματα και μάλιστα με χαρακτηριστική ευκολία. Το goal στο 31ο λεπτό το είδαμε. Αλλά κάνει και την πάσα για τον Φελίπε στο δεύτερο γκολ, ο Σέρχιο Κόκε, που αντικαταστάθηκε από τον Τιάγκο Ζετήλ στο 85ο λεπτό. Τώρα γίνεται και η αλλαγή για τον Ατρόμητο. Ο Καραλής στη θέση του Σύριο. Ολοκληρώθηκαν οι αλλαγές για τον Μπάγεβιτς και τον Όγιος. Μία τουλάχιστον από αυτές. Ο Μερίνο ήταν αναγκαστική, γιατί και ο Όγιος βγήκε με προβλήματα, αλλά είχε αποφασιστεί να αντικατασταθεί. Και η απουσία του Μερίνο, το επαναλαμβάνω, αποδυνάμωσε σε σημαντικό βαθμό την λειτουργία του Ατρομήτου ως προς τις επιθετικές βλέψεις στον συγκεκριμένο αγώνα. 1-1 στο 86ο λεπτό είναι το ντέρμπι του ΆΚΑ, με τα γκολ από Ριβάλντο και Ποστίγκα. Και επιστρέφουμε εμείς εδώ στην τελική ευθεία του αγώνα ανάμεσα στον Άρη και τον Ατρόμητο, 87ο λεπτό, με τα γκολ από τον Κόκε και τον Αμορόζο, ο Άρης προηγείται 2-0. Και ανακοινώνεται και τελικό αποτέλεσμα στο μπάσκετ. Νίκη για τον Άρη στο κλειστό του Ελληνικού, 73-61 επί του Πανιωνίου. Προφανώς είναι καλή αυτή η Κυριακή για τον Άρη και στα δύο σπορ, έτσι. Οπωσδήποτε, άμα κερδίσεις είναι καλή. Και η νίκη στο μπάσκετ του Πανιωνίου, μια δύσκολη έδρα, είναι σημαντική, αλλά μένουμε στο ποδόσφαιρο εμείς. Και ο Κορακάκης ετοιμάζεται να εκτελέσει αυτό το φάουλ για τον Ατρόμητο, η κεφαλιά του Αμορόζου για να φύγει η μπάλα. Ο Κρυπητήρης με τον Κορακάκη, ο Αρέλιο που έδωσε στον Νικοκλέρα και αυτός θα περάσει, θέλει να περάσει τον Φελίπε. Ο Γελαδάρης κέρδισε. Σάντσεφ. Διώχνει ο Νέτο. Κορακάκης πήγε να συνεργαστεί με το Πιντήρι, δεν πήγε. Συνεργασία δεν έγινε, καλή συνεννόηση. Πλάγι ο Περτουάριο Μπάγεβιτς συνεχίζει να δίνει οδηγίες. Είμαστε στο 89. Ο Άρης ετοιμάζεται να προσθέσει άλλους 3 βαθμούς στο ενεργητικό του, καθώς προηγείται 2-0. Τρία λεπτά θα είναι ο επιπλέον χρόνος με τη συμπλήρωση των 90. Κεφαλιά από τον Ζεντήλ. Ο Ρέλιο που έδωσε για τον Συστόν. Αμορόζο, Βραζιλιάνοι όλοι. Αυτή τη στιγμή 5 Βραζιλιάνοι στην 11 του έργου. Μαζί με τον Νέτο που έχει τώρα την μπάλα. Νέτο Συστόν, Αουρέλιο, Αμορόζο και Τιάνγκο Ζεντήλ. Και οι Ισπανοί είναι περίπου το ίδιο. Όχι, τώρα είναι λιγότερο γιατί πήγαν, είναι το Φελίπε. Λείπει και ο Ρονάλντο, δηλαδή ο έκτος. Βραζιλιάνος. Εδώ το φάουλ που κέρδισε ο Μπρίτας. Από το καλό του φάουλ που καταλογίστηκε. Ο Νεβεγλέρας με τον Φελίπε κοντά του Ολιβέιρα. Υπάρχει υπόδειξη από τον βοηθό. Μπάλα είναι για τον Άρη, ενώ ο Φελίπε και ο Ολιβέιρα θα δώσουν τα χέρια.
Φάουλ έχει δώσει ο βοηθός υπέρ του Άρη στο 90. Εδώ. Σε αυτή την ενέργεια του Ολιβέιρα πάνω στον Φελίπε. Ο Ζεντήλ ετοιμάζεται για την εκτέλεση του φάουλ. Μπήκε πριν από λίγα λεπτά στον αγώνα. Ο Βραζιλιάνος εκτέλεσε ο Ζεντήλ. Η κεφαλιά από τον Φρίτα. Νέα κεφαλιά του Παπαδόπουλου, δεν έχει φύγει μπάλα. Και θα διώξει τελευταία στιγμή ο Κρυπτιντήρης. Δείτε πάλι η εκτέλεση από τον Ζεντήλ. Κεφαλιά του Πρίτα. Προλαβαίνει ο Παπαδόπουλος. Τον η μπάλα περνάει από τον Μιχαλίδη, διώχνει. Ήταν τρεις παίκτες του Άρη στην περιοχή και ήταν 4-5 του Αντρομήτου. Λάθος μαρκάριν από πίσω. Συστόν. Βγαίνει ο Τσίγκας. Αντεπίθεση για τον Ατρόμητο. Τον κράτησε και του έκανε φάουλ. Γι' αυτό το λόγο. Ο Κρήτας δόθηκε το φάουλ. Συμπληρώθηκαν τα 90. Είπαμε ότι έχουμε ακόμη 3 λεπτά και ήδη συμπληρώνεται το πρώτο. Από τον Κορακάκη παλιά για τον Σάντσεφ. Ο Τσίγκας θέλει να κάνει το σούτ από την κεφαλιά πάσα του Περόνε. Ο Γελαδάρης έβγαλε τη σέντρα. Προσπάθησε ο Καραλής και είναι ένα κόρνερ για τον Ατρόμητο. Ήταν εκεί ο Αουρέλιο που έδειξε την μπάλα. Εκτέλεσε ο Γιάννης Καραλής. Δεν μπορεί ο Χαλκιάς αλλά έχει κάνει φάουλ εκεί ο Περόνι. Στην διεκδίκηση με τον τερματοφύλακα του Άρη. Λιγότερο από 1,5 λεπτό για να περάσει και αυτός ο αγώνας στην ιστορία. 2-0 ο Άρης με τα γκολ του Κόκκε και του Αμόραζο. Ο Άρης θα πάει στους 38 βαθμούς και μετά τα αποτελέσματα της αγωνιστικής αυξάνει τη διαφορά από τις ομάδες που ακολουθούν, γιατί ο Αστέρας Τρίπολης έφερε χθες σε παλιά, πήρε ένα μεγάλο αποτέλεσμα στο Κεραϊσκάκι, πήγε στους 34 πόντους, εκεί όπου βρίσκεται και ο Πανιόνιος μετά την μεγάλη νίκη στην Ξάνθη. Ένα σφύριγμα φάουλ υπέρ του Άρη. Ο Αμορόζο είναι πεσμένο στο πόρτο, ενώ κοντά του ο Σάντσεφ, ο Καραλής μάλλον, ο Κρυμπιντήρης. Ο Αμορόζο τώρα σε αυτό το σημείο του αγώνα να σου τύχει έτσι ένας τραυματισμός, δεν είναι το καλύτερο. Εδώ είναι ο Βραζιλιάνος. Το βλέπετε ο Κρυμπιντήρης έκανε προβολή πάνω στον Αμορόζο για να καταλογιστεί το φάουλ. Του δεξί του πόλου. Ο Αμορόζο και ο Τερμίνκια και αυτός το τελευταίο σφύριγμα από τον διετή Ντάκο. Γιάχιτς για τον Νέτο. Ο διετής κοιτάζει το ρολόι του και τώρα σφυρίζει το τέλος του αγώνα. Η νίκη του Άρη, η έκτη εντός έδρας φέτος και η ενδέκατη συνολικά το πρωτάθλημα, που τον οδηγεί στους 38 βαθμούς. 2-0 με γκολ από τον Σέρχιο Κόκκε και τον Μάρτσιο Αμορόζο που βλέπετε εδώ. Εδώ η παλιά για τον Αμορόζο. Αφήνει αυτός για τον Κάλβο, άνοιξε την μπάλα ο Κάλβο, κάτι που εκμεταλλεύεται ο Μιχαηλίδης. Έξω η παλιά του Αμορόζο για τον Μάρκο Αουρέλιο. Ο Αουρέλιος στο σούτ, δοκάρι, κεφαλιά, out. Καταρχάς έγινε μια πάρα πολύ καλή παλιά του Αμορόζο. Από εκεί πέρα ήταν πολύ καλό σούτ του Συστόν. Κεφαλιά... Η παλιά από τον Αμορόζο. Βγαίνει πολύ έξυπνα ο Αουρέλιο. Ναι, ήταν πολύ καλή πάση. Πολύ καλό και το σούτ. Κάνει το σούτ στο δοκάρι. Παλιά από τον Ίβιτς για τον Κάλβο. Ο Κάλβο πάντα με την μπάλα θα πλασάρει και διώχνει ο Μιχαηλίδης για να τελειώσει εκεί η φάση, καθώς η μπάλα φτάνει στον Κρυπτιντήρη. Άλλη μια μεγάλη ευκαιρία σε διάστημα 2 λεπτών για τον Άρη. Αυτή τη φορά την έχασε ο Κάλβο. Από τον Ολιβέρα τον απέφυγε, συνεχίζει ο Ισπανός και διώχνει τελευταία στιγμή. Πιέζει ο Άρης αυτά τα τελευταία λεπτά.
Ο Ολιβέιρα πριν είχε δυσκολίες με αντίπαλο τον Κόκε. Εδώ ο Ολιβέιρα και πάλι με διπλή προσπάθεια. Διώχνει και ολοκληρώνει ο Σκοπελίτης. Γενικά δεν υπάρχει καλή αμυντική λειτουργία. Μπορεί να πρεσάρουν ψηλά, αλλά αφήνουν πολλά κενά πίσω. Και από σύμπτωση δεν έχουν δεχτεί ένα-δύο κόλπο. Παλιά του Μερίνο για τον Λε και βγαίνει ο Χαλκιάς. Εδώ η ευκαιρία για τον Ατρόμητο από τη συνεργασία των δύο Νοτιοαμερικανών, του Μερίνο και του Λε. Ο Κορδιανός έδωσε στον Βραζιλιάνο και βγήκε ο Χαλκιάς για να σώσει την εστία του. Ο Γελαδάρης, ο Κορακάκης έπεσε πάνω του και κέρδισε συστό για να φύγει μόνος ο Κόκε. 1-0. Από τον Ισπανό που δεν χάνει αυτές τις ευκαιρίες. Από την παλιά του συστόν ο Σέρχιο Κόκε κάνει το 1-0 και πανηγυρίζει. Οι πανηγυρισμοί από τους παίκτες του Άρη με επίκεντρο, με κεντρικό πρόσωπο τον Κόκε. Ο Μερίνο έδωσε για τον Σκοπελίτη. Μερίνο κερδίζει και δίνει για τον Τσίγκα. Αυτός πλασάρει και είναι ο Χαλκιάς που πέφτει για να μπλοκάρει την μπάλα. Ο Άρης με τον Νέτο πέρασε την μπάσα για τον Ίβιτς. Σέντρα από τον Ίβιτς, ο Κόκκι το σουτ. Πολύ θεαματικό, άστοχο. Και κερδίζει το φάουλο Ατρόμητος με τον Ολιβέιρα και τον Κορακάκη από πολύ μακριά. Ο Ολιβέιρα εκτελεί. Πολύ καλό για να διώξει ο Χαλκιάς. Πάρα πολύ καλό σουτ. Προσόντα όχι μόνο αμυντικά, εδώ είδατε πώς εκτέλεσε το φάουλ. Και βγαίνει ο Άρης τώρα με τον Κάλβο. Ο Κάλβο που κρατάει πάντα με 2 και 3 αντιπάλους. Τον ευνοούν και οι κόντρες, πάντα ο Κάλβο και είναι ο Μιχαηλίδης πλασάρι. Ο Κρυπιντήρης πέρασε έξυπνα για τον Σύριο που ήρθε από δεξιά. Σάντσεφ. Μια πρώτη κεφαλιά περνάει η μπάλα από τον Τσίγκα, γίνεται σούτ από τον Γελαδάρη στο 65. Ο Κόκε. Ο Ίβιτς κάνει το σούτ για να μπλοκάρει ο Μιχαηλίδης. Βγαίνει όμως έξυπνο ο Παπαδόπουλος και περνάει για τον Αμορόζο. Πάλι ο Παπαδόπουλος ψάχνει τον Κόκε. Φεύγει μπάλα πλάγια. Φελίπε για τον Κόκε. Ούτε σε αυτή την περίπτωση ολοκληρώνεται η προσπάθεια. Πάλι ο Άρης με τον Κόκε πιέζει σε αυτό το τελευταίο διάστημα. Την παλιά για τον Φελίπε. Είναι κοντά του Ολιβέιρα, Κόκε, Αμορόζο το γκολ. Από την πάσα του Φελίπε. Ο Αμορόζο πετυχαίνει το πρώτο του γκολ με τη φανέλα του Άρη. Ο Κόκε δεν ήταν εκεί, αλλά ήταν ο Αμορόζο για να γίνει το 1-0. Δείτε πάλι. Ο Φελίπε γυρίζει για τον Αμορόζο και αυτός από κοντά. Είναι μια πολύ καλή τυχική. Κάνει το 2-0. Πιστεύω κλειδώνει το παιχνίδι. Το τελευταίο διάστημα ο Άρης ανέβηκε και φάνηκε από την προηγούμενη φάση και με το σούτ του Ίβιτς. Άλλαξε και η ατμόσφαιρα στις εξέδρες μετά το δεύτερο γκολ. Ο Πρίτας. Ο Αμορόζο θα δει τον Κόκε. Έξω και πάσα. Όλες είναι, αφήνουν κάθε παλιά να περνάει εύκολα. Ο Κόκε για τον Φελίπε και χάνεται πολύ μεγάλη ευκαιρία για το τρίτο γκολ. Και ο Αμορόζο περνάει για τον Κόκε, για τον οποίο λέγαμε μόλις. Εδώ είναι ο παίκτης που έκανε το 1-0. Βγήκε η σέντρα, έβγαλε ο Μιχαηλίδης, έδιωξε, άπλωσε το χέρι του και ο Φελίπε και διαμαρτύρεται ο Μιχαηλίδης. Ο Ζεντήλ ετοιμάζεται για την εκτέλεση του φάουλ. Μπήκε πριν από λίγα λεπτά στον αγώνα ο Βραζιλιάνος. Εκτέλεσε ο Ζεντήλ. Η κεφαλιά από τον Πρίκα. Νέα κεφαλιά του Παπαδόπουλου, δεν έχει φύγει μπάλα. Λοιπόν, ο Τάσος Πακλάτζης έχει πάρει θέση. Τάσο, καλημέρα. Καλημέρα. Το πρώτο γκολ του Αμορόζο, καταρχήν άνετη ήταν η νίκη από ό,τι είδαμε και από τις φάσεις. Το πρώτο γκολ του Αμορόζο, αλλά και είχαμε μια θερμή υποδοχή στον Γκιγέρμο Όγιος. Αυτό σημαίνει ότι φίλοι του Άρη αναγνωρίζουν στο πρόσωπο του Αργεντινού προπονητή. Άλλωστε, πέρασε από την ομάδα και αγαπήθηκε από τον κόσμο και δεν τον ξέχασαν οι φίλοι του Άρη. Σε ένα ανοιχτό παιχνίδι σήμερα, ο Άρης μπορούσε να είχε πετύχει και περισσότερα τέρματα. Καλή και η παρουσία του Ατρομήτου, ήταν το πρώτο γκολ που πέτυχε με την ομάδα του Άρη ο Μάρσιο Αμορόζο. Οι δύο επιθετικοί, οι δύο κλασικοί κυνηγοί της ομάδας σκόραναν σήμερα και ο Σέρχιο Κόκε που επέστρεψε, βρήκε δίχτυα, επέστρεψε στον γκολ. Αλλά και ο Μάρσιο Αμορόζο και μας είπε ότι ανοίγει λογαριασμό.
ότι είναι σημαντικό να σκοράρει, αλλά το ποδόσφαιρο είναι συλλογική δουλειά. Δεν είναι μόνο δουλειά ενός επιθετικού. Queda muy abierto en defensa y en cualquier momento podía haber un descuento nuestro, pero podía haber un 0-3 o un 3-0 del área. Ένα παιχνίδι όπου στο δεύτερο ημίχρονο φυσικά φάγαμε και το δεύτερο γκολ, πλέον δεν υπήρχε, γιατί ήταν τόσο πλέον ανοιχτό το παιχνίδι που πραγματικά δεν υπήρχαν περιθώρια. Συγχαρητήρια στους παίκτες. Το πρώτο πράγμα πρέπει να ξεκουραστούμε είναι να περιμένουμε πάλι ένα αντίπαλο που θα είναι παιχνίδι πάρα πολύ δύσκολο. Σάββατο. Και πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Estou muito adaptado à equipe, estou jogando e isso é mais importante. Os gols são consequência do trabalho. Το πιο σημαντικό είναι ότι πλέον αισθάνομαι πολύ καλά, ότι θα συνεχίσω να γνωρίζω καλά τους συμπαίκτες μου και πιστεύω ότι το γκολ είναι ένα αποτέλεσμα ομαδικής προσπάθειας και όχι ενός μόνο. E creio que na minha cabeça e de muitos jogadores era para ser um jogo de 3, 4, 5 gols. Σήμερα έπρεπε να κερδίσουμε, ήταν πολύ σημαντικό παιχνίδι και για να σβήσουμε από τη μνήμη μας το παιχνίδι που κάναμε στη Βέρεια. Μπορούσαμε να δημιουργήσουμε πολλές ευκαιρίες, μπορούσαμε να βάλουμε ακόμη περισσότερα γκολ. Είχαμε το μυαλό μας στο παιχνίδι και θέλαμε να παίξουμε καλά όλη η ομάδα. Temos que ter atenção e jogarmos sempre bem para podermos conseguir melhores colocações. Δεν μπορούμε να πούμε ότι είμαστε το φαβορί, γιατί υπάρχουν και άλλες ομάδες που ανέρχονται. Είναι η Ξάνθη, είναι ο Πανιόνιος. Σήμερα είδαμε μέσα στην Ξάνθη που έχασε η Ξάνθη από τον Πανιόνιο. Εμείς πρέπει να δουλεύουμε, συνεχίζουμε σκληρά για να μπορέσουμε να έχουμε τα αποτελέσματα που θέλουμε. Ήταν ένα ανοιχτό παιχνίδι, πιστεύω το χάρηκε ο κόσμος και γι' αυτό ήρθε και το σκορ έτσι όπως ήρθε. Το ρίσκο είναι μέσα στο ποδόσφαιρο. Αν δεν ρισκάρεις, δεν μπορείς να κερδίσεις και παιχνίδι. Το να κάτσουμε πίσω και να περιμένουμε πότε θα γίνει το 1-0, το 2-0 και να φύγουμε, δεν νομίζω ότι είναι λογικό. Παίξαμε, πιστεύω, ποδόσφαιρο, το είδε και ο κόσμος. Δεν βγήκε το παιχνίδι, εντάξει, συνεχίζουμε.